Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Μετρόπολης. Αλλάζει, βελτιώνεται, κατακτά διεθνώς τη θέση που τους αξίζει. Τι ήταν τόσο σημαντικό και κρίσιμο που σας έβγαλε από τα ρούχα σας, όπως λέμε? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ζητήσω συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά και για τη συγγνώμη και από τον υπάλληλο της εταιρείας. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Στην αγωνία μου και στο τρέξιμο να προλάβω την πτήση υπήρξε ένας διαξυφισμός, αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλλεκτικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα. Και πιστεύω, αν έπρεπε να κάνω μια εκτίμηση, ότι τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι, ως προς την αύξηση των τιμών, πιστεύω ότι τα έχουμε δει. Είμαι αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι πια πίσω μας. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, τα χειρότερα είναι ακόμα. Είναι πίσω μας. Η μείωση των τιμών πια είναι μια πραγματικότητα. Η μείωση του πληθωρισμού είναι μια πραγματικότητα, όχι η μείωση των τιμών. Νομίζω τα χειρότερα θα τα αφήσουμε πίσω μας. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός άριστα έθεσε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των πολυεθνικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίζει να το πράττει. Εγώ προχθές είχα μία συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κυρία Σάρπ, και ζήτησα να υπάρξει έλεγχος στις επιχειρήσεις τις πολυεθνικές στην Ελλάδα που εμπορεύονται προϊόντα για το αν τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και η νομιμότητα. Και θα το κάνω και με τον πλέον επίσημο τρόπο τις επόμενες μέρες και ταυτόχρονα έχω ζητήσει από αυτές τις εταιρείες να πειθαρχήσουν κανονικά στους νόμους και στις κανόνες της αγοράς. Πιστεύω ότι μέσα στη σχέση αυτή για το πώς αντιμετωπίζουμε τις τιμές των προϊόντων είσαστε και εσείς στην εξίσωση, τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχω δει ποτέ μια τηλεόραση όταν μειώνονται οι τιμές προϊόντων να πηγαίνει και να λέει μειώνονται οι τιμές των προϊόντων. Ο τρόπος του να βομβαρδίζει κανείς το κοινό με αρνητικές ειδήσεις και να δημιουργεί γενικεύσεις. Υπουργέ, με συγχωρείτε. Δεν είναι ο τρόπος. Και εγώ πηγαίνω και ψωνίζω. Ακούστε λίγα, θέλω να σας πω την άποψή μου. Εγώ ξέρετε ότι είμαι, πάω τώρα 22 χρόνια βουλευτής. Στη μακρά πολιτική μου διαδρομή, ξέρετε, έχω συνυπάρξει με ανθρώπους οι οποίοι συνέχεια έχασαν τις έδρες τους και πήγαν στα σπίτια τους και ασκούν το επάγγελμά τους, όπως αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε, τεσφάλουν όσοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πώς να το πω, ένα κόμμα εργοδότης, είναι ένα κόμμα το οποίο δίνει επιδόματα ανεργίας. Έτσι, επί κασελάκι, η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει αναδιοτελώς. Επί κασελάκι, η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει αναδιοτελώς. Η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει αναδιοτελώς.
Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Are you ready? Are you ready now? Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σύντροφε. Σε βλέπω λίγο κομμένο εσένα, έτσι. Άργησες να με απαντήσεις, σημαίνει ότι κάτι έκανες, αλλά τέλος πάντων. Πάμε ζωηρά. Το πάμε ζωηρά, αφού εσείς δεν μπορείτε να είστε ζωηροί. Πώς θα πάμε εμείς ζωηρά. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Κοίταξε, εμένα δεν με λες έλα με φόρα. Γιατί αν έρθω με φόρα, δεν με σταματάει έτσι ούτε ο Θεός ο ίδιος. Πρόσεξε καλά. Νομίζω είναι γνωστό τη σπάση το τραγούδι «Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Πάω γερά, πρωτάθλημα ξανά». Ωρε φίλε, τι πίνω και τι λέω. Πω, που να πείτε κιόλας. Γιατί είναι ο Θεσσαλό, πάω παίξει πρωταθλητή ΠΑΟΚ από τώρα. Από τώρα, παίξτε στοίχημα τώρα. Ό,τι ποιος βάζει στοίχημα τώρα, είναι 3 Ιουλίου. Εντάξει, θα το συνδυάζαμε. 4 Ιουλίου θα είμαστε μαζί. Δευτέρα, πρώτο Θεός, έτσι δεν είναι. Αύριο. Άρα το λέμε και τώρα, το λέμε και θα το πούμε και αύριο ότι ο ΠΑΟΚ παίξει πρωταθλητή ΠΑΟΚ από τώρα. Σας το λέω από τώρα. Είναι κλειδωμένο. Τζάμπα, μην ψάχνετε. Ούτε το δεύτερο, δεν μας ενδιαφέρει και το δεύτερο. Το πρώτο. Θα παίξετε ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Πόσα λεφτά έχετε? 1 ευρώ, 1,5, βάλτε το. Κέρδος έχετε. Τώρα, εμείς που είμαστε τζογαδόρες, που θα βάλουμε 2 ευρώ και 3, ας πούμε, εντάξει, είμαστε ψηλόπλες. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, Λευτέρη μου, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα μας τα περάσουν στον τόκο, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είμαι μόνος μου όμως σε αυτό το ταξίδι, το 2ωρο. Πω, συνέστημα. Σε αυτό το ταξίδι, αγαπητοί φίλοι, δεν θα είμαι μόνος μου.
Λέγα Νικολαίδου, τη θυμάσαι Νικολαίδου. Την προλαβες, όχι, την προλαβες. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή έχει μπει μέσα στα ελληνικά τα σπίτια. Φυσικά τότε δεν υπήρχε άλλη εκπομπή. Μόνο έρτα πιάναμε. Έτσι έπρεπε να έχει ξεχωριστή κεραία για να πιάσει η ΕΝΕΔ ή μετέπειτα ΕΡΔΙΟ κτλ. Έτσι. Τι στιγμή ζήσαμε σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Ζήσαμε τον παράδεισο και δεν το ξέραμε, φίλε. Άκου που σε λέω. Λοιπόν, σε αυτό. Τώρα μην με διακόπτει τη Δευτέρα, σε παρακαλώ. Που μόλι πάρω φόρα να πούμε. Μη φοβάσαι λίγο τώρα τη Δευτέρα. Λοιπόν. Ξέχασα τι θέλω να πω. Όχι, φίλε. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι, το δίωρο, όπου δεν μιλάω καθόλου, δεν είμαι μόνος μου, κυρίες και κύριοι. Έχω μαζί μου, έχω απέναντί μου την κορυφαία μορφή της ηχοκληψίας, τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά! Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ εγώ με αυτά τα οποία συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, εδώ. Έτσι, είμαι έτοιμος. Πώς τυχαίνουν κάποιες περιπτώσεις που εγώ δεν είμαι πρωταγωνιστής. Θα πεις τώρα, τι είναι αυτό που λες, έτσι. Πρωτίστως να ενημερώσω τους φιλάθλους εν γέννη ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1, με δύο αυστριακά γκολ. Πάγαμε και ένα γκολ σε μια αερομαχία του Τσιφτσί με τον εαυτό του. Μου θύμισε Κωνσταντίνου, κάτι τέτοιο, όπως το λένε, εξόδους Χαλκιάς και Κωνσταντίνου. Και ήταν του Παναθηναϊκού αυτή. Ο ένας ήρθε βέβαια στον ΠΑΟΚ μετά, έκανε καριέρα σαν ο άνθρωπος των αποδυτηρίων, ο διαμεσολαβητής που μιλούσε με τον Ζαγοράκη κρυφά για το τι γινόταν στα αποδυτήρια. Αυτούς, κοιτάξτε, θα λέμε τα πράγματα, γιατί θα πούμε και 5-6 αλήθειες, γιατί ψέματα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και όλες τις αλήθειες. Αλλά αυτές τις αλήθειες που μπορούμε να τις πούμε, μπορούμε να τις αποδεικνύουμε κιόλας. Σωστά. Δεν είναι μόνο απορρίπτεις, πρέπει να έχεις και επιχειρήματα της απόρριψης ή της εύνοιας. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Και στον αέρα. Και στον αέρα και στο έδαφος και όπου θέλεις. Και στο νερό μέσα τώρα που είναι και, και του καιρού. Λοιπόν, 112. Ήχησε πριν από κάνα δίωρο, τρίωρο και μας ενημερώνει ότι μετά τις 12 η ώρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαλάζια, χιονοπτώσεις, βροχές, πλημμύρες, υποβρύχιους πόλεμους, υβριδικούς πόλεμους. Τέλος πάντων, κάτι θα έχουμε. Και για να αποποιηθούν για μία ακόμη φορά ίσως η πιο δειλή κυβέρνηση που έχει βγάλει αυτή η χώρα, εφήβρε το 112 για να μην κάνει τίποτα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Εσείς πείτε το αντίθετο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πριν προχωρήσω όμως, γιατί σας είπα για τα παιχνίδια, σας είπα για αυτό εδώ, δεν ξέρω τι σας περιμένει βέβαια μετά, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω βεβαίως στους τρόπους επικοινωνίας. Σε αποκλειστικότητα. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045. FM ΠΑΟΚ, έτσι. Κάνω πως δεν άκουσα, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger. Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι gmail.com. Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Το ξέρω, για χαραντάν. Εμείς τέτοιους θέλουμε, να μας ηχαίνονται. Γι' αυτό και μας ακούνε, επειδή μας ηχαίνονται. Άμα δεν μας συγχαινόντουσαν, δεν μας άκουγαν. Κατανοητό, μπρο. Δεν ξέρω, εσύ, μπρο. Είναι και σε ένα κατανοητό, μπρο. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά που ήθελες να ακούσεις, Λευτέρη μου. Έτσι, να τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Και να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καταδώσω την πρώτη μου καλησπέρα στο μαυρό άσπρο Γκίζι στην Αθήνα, στον φίλο μας τον Φούρναρη, τον Σταύρο. Καλή δουλειά, Σταύρακα. Εδώ είμαστε. Για ό,τι θέλεις, άμα θες ερχόμαστε και βοηθάμε κιόλας. Δώστε πόνο. Εντάξει, τώρα το λέμε, βοηθάμε, θα σε βλέπουμε. Είναι βοήθεια κι αυτό όμως. Ψυχολογική. Έτσι. Να, τέτοια ψυχολογική βοήθεια δεν είχε ο Αυγενάκης, ας πούμε. Και θυμηθήκανε σήμερα, τι μέρα είναι η Ελευθερία. Σήμερα είναι Τετάρτη, παιδιά. Ακούστε λίγο τώρα. Για καταλάβετε, όταν σας μιλάω υποφαινόμενος για συμμορία, για καρτέλ, για τα βατζιλίγια και τέτοια, αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχουν κάμερες. Ακριβώς. Για κακή του τύχη, Κυριάκο Μητσοτάκη, 5 μέρες κάνατε να τον διαγράψετε και τον διαγράψετε από βουλευτή. Δεν τον διώξατε από τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ περίμενα να τον διώξεις γιατί είσαι παντελονάτος. Ξέρω ότι είσαι παντελονάτος και είσαι αμήλικτος σε θέματα πειθαρχίας. Έτσι, περίμενα να το κάνεις και αυτό. Αλλά σκέψου να μην είχε βγει αυτό το βίντεο. Ποιος θα πίστευε, φίλε, εσένα, εμένα και τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι θέμα καλή ερώτηση. Εγώ βλέπω τι γίνεται. Το επεισόδιο «Εν Χριστώ αδελφοί» έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ο οποίος βγήκε σήμερα φορά παρτίδα, πήρε πάρτι τα μεούζα εννοώ, καταλαβαίνετε, τα κανάλια, να βγει να πει δημόσια συγγνώμη ότι ήτανε σαν το Λίτρα. Προσέξτε, έχουν τον ίδιο επικοινωνιολόγο προφανώς, τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις πολύ δίκιο. Και λέει ήταν κακιά η ώρα. Δεν με κάθεται εμένα μια κακιά ώρα από αυτός, ρε φίλε. Και ποιο είναι το άσχημο? Ότι έγινε κακιά η ώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ αυτό. Γιατί μετά από 5 μέρες? Κρίντζι. Ναι, γιατί μετά από 5 μέρες, ρε φίλε? Άρα, ο αυλικός του Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι κολλητός με τον Μητσοτάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, δεν είναι κανένα στοιχείο ο Αυγενάκης, αλλά εγώ δεν θα κάνω ούτε φτηνή και χυδαία αντιπολίτευση στο όνομα του Αυγενάκη. Τα έχουμε πει εξάλλου για τον συγκεκριμένο βουλευτή. Το πρόβλημα δεν είναι ο Αυγενάκης. Εσείς πιστεύετε ότι ο Αυγενάκης μόνος του κινείται? Ο κάθε Αυγενάκης μια κυβέρνηση. Αυγενείται, αυτοβούλος κινείται δηλαδή? Όχι βέβαια. Ποιος είναι αυτός που τους... ποιος είναι ο μεντοράς τους? Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους καθοδηγεί? Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Λοιπόν, όχι ότι εσείς είστε χειρότερο φιντάνια από αυτούς, το ίδιο είστε κι εσείς, μην νομίζετε. Και εσείς με κυκλοφορείτε όταν κάνετε πορείες με τα καδρόνια. Καλύτεροι νομίζετε εσείς? Γενικά αυτή η φάρα της πολιτικής, η οποία πιστεύει ότι έχοντας την εξουσία, και πριν πάμε σε αυτό, στην εξουσία, έχουν αυτή την έπαρση. Ακόμα την έπαρση την έχουν και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν για πρώτη φορά βουλευτές. Ακόμα και αυτοί που ήταν υποψήφοι για να γίνουν βουλευτές. Τους βλέπεις ότι αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα εντελώς διαφορετικά από την προηγούμενη. Μόνο. Με ένας φίλος μου κάποτε μου λέει, προχωρούσα λέει στον δρόμο και συναντάω ένα μεθυσμένο. Λέω, και μου λέει ο μεθυσμένος, στάκα. Στέκομαι λέει, και εγώ, εντάξει, θα το κάνω, ήταν ένας παππούλης λέει, ήταν. Λέει, αδερφού, και μου το κάνει πολύ ωραία, γιατί εγώ δεν το έχω την αξάνα, ας πούμε, του μεθυσμένου. Λέει, αδερφού, λέει, πώς με βλέπεις, του λέει ο μεθυσμένος του δικού μου. Λέει, ο δικός μου, λέει, μια χαρά σε βλέπω, αρχηγέ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Λέει, άκου να σε πω, λέει, κάτι. Λέει, με εμάς είσαι με αυτούς. Σάλτα ο δικός μου, σου λέει, τώρα ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι αυτοί. Λέει, και αυτός... δεν ξέρω τι να σε πω. Κοίταξε, λέει, να σε βοηθήσω. Ο Σουρωμένος τώρα, έτσι. Μιλάμε ζάντα. Πήγαινε μία από εδώ πέρα, σαν τη σημαία που κυματίζει πήγαινε. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε, λέει, κάτι. Αν είσαι με εμάς, τι θέλεις από αυτούς? Και αν είσαι, λέει, από αυτούς, τι θέλεις από εμάς? Αυτή είναι η ελληνική πολιτική σκηνή. Ακριβώς κάπως έτσι. Αυτή είναι η πολιτική σκηνή, η οποία όταν έχει βίντεο βλέπεις καθαρά τη γύμνια της, γιατί είναι η τρόπη συμπεριφοράς των περισσότερων. Και μην αυταπατώμεθα εμείς ότι αυτό έτυχε σε μια στιγμή αδυναμία, σε αυτές τις χαζομάρες που κάθομαι και ακούω, ας πούμε, για την κακιά στιγμή. Έτσι, ο ένας ήταν υπερασπιστής, υπασπιστής και ζητούσε με βαρύ κατηγορό την αυστηροποίηση των ποινών για τις γυναίκες οι οποίες τρώνε μπούλινγκ και τις δέρουν οι άντρες τους, ώσπου έφτασε η στιγμή να δείρει και αυτός. Μας έχει φάει σαπίλα. Ο Αυγενάκης είπε ότι ήταν κακή στιγμή. Έχουμε το βιντάκι λίγο αυτό το τέτοιο. Για βάλτε λίγο το ηχητικό. Σε παρακαλώ, βάλε λίγο το ηχητικό. Να ακούσει και ο κόσμος ότι ήταν μια κακή στιγμή. Δεν θέλω να τον κάνουν έτσι. Και ο άνθρωπος δεν ήθελε να παραιτηθεί μετά από 5 μέρες. Καταλαβαίνετε πώς είναι βιδωμένοι στις καρέκλες τους αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποια στιγμή αρχίζει και ξεσηκώνεται ο κόσμος και αρχίζουν και πέφτουν κάτι και οστράπια, κάτι αστραπές και βροντές, ξέρετε που θα χεστούν αυτοί επάνω τους? Και πότε άλλαξε αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί? Από τότε που συνελήφθη η 17 Νοέμβρη. Εσείς πέστε με ότι εγώ είμαι φαντασιόπληκτος. Πέστε με εσείς ότι είμαι φαντασιόπληκτος. Κάνουν ό,τι θέλουν. Για να ακούσουμε λίγο την κακιά στιγμή του Αυγενάκη. Τι ήταν τόσο σημαντικό και κρίσιμο που σας έβγαλε από τα ρούχα σας, όπως λέμε?
πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ζητήσω συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά και για τη συγγνώμη και από τον υπάλληλο της εταιρείας. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Στην αγωνία μου και στο τρέξιμο να προλάβω την πτήση, υπήρξε ένα διαξυφισμό, αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλλεκτικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ δεν μένω σε αυτό. Εγώ έχω γούνα για όλους. Για τη γούνα τους. Θυμάστε λίγο. Με έρχονται κάτι φλασιές, χαίρομαι μερικές φορές, γιατί είναι ακόμα ενεργό το μυαλό μου κατά κάποιο τρόπο. Η μνήμη μου βασικά, το μυαλό δεν πολύ δουλεύει. Αλλά δουλεύει η αντανάκλαση. Θυμάστε, νομίζω ήταν στον Παπαδάκη. Όχι, δεν ήταν στον Παπαδάκη. Πάλι στο Sky ήταν, στον Οικονόμου νομίζω. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε εν ώρα εκπομπής που παίρνει με το ζόρι τα βατζιλίκη από τα χέρια της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Καραμανλή το χαρτί από τα χέρια με τρόπο απρεπέστατο και κατακριτέο, τον Βαρεμένο, όνομα και πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, τα ονόματα. Δεν είναι τυχαία, να ξέρετε. Μόνο τυχαία δεν είναι. Λοιπόν, θυμάστε την αντίδραση. Θυμάστε τι έλεγαν οι δεξιοί στους αριστερούς. Προσέξτε να δείτε. Σας είπα, η διεξαμενή είναι η ίδια. Χρώμα αλλάζει. Πάρτε το χαμπάρι. Όπως είναι και ο φασισμός ο μαύρος, έτσι είναι και ο κόκκινος ο φασισμός. Είναι οι ίδιοι, απλά έχουν άλλο χρώμα. Έχουν άλλη δεξαμενή. Γιατί πρέπει να πείσουν και αυτούς οι οποίοι τους υποστηρίζουν και τους στηρίζουν. Και ο Βαρεμένος το ίδιο τραμπούκο έκανε. Για τον φίλο μου τον Παύλο, που πιστεύει άλλα αντί άλλων. Και για κάποιους ακόμα φίλους, όσον αφορά το θέμα του Κασιδιάρη. Να του υπενθυμίσω για την υπόθεση της λαϊκής αγοράς, πήγανε τραμπουκίσανε σε φτωχοβιοπαλαιστές. Δεν με ενδιαφέρει εμένα από πού ήταν. Βρήκαν κάτι, ναι, βρήκανε κάτι κλωτσιές εκεί, βρήκανε κάτι καρτοκλειβότια κτλ. Γιατί δεν πήγες ρε μάγκα σε κανένα μεγάλο πολιτικό γραφείο, γιατί δεν πήγες σε κανένα τέτοιο να πάει να κάνεις τη μαγιά σου και πήγες στη λαϊκή αγορά να κάνεις τι, γιατί ήταν το σχέδιο τέτοιο. Και αφορμή αυτού αποσύρθηκαν οι αστυνομικοί από τους βουλευτές, αν θυμάστε καλά, από τους χρυσαυγίτες. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα της πολιτικής, το πολιτικού μάλλον του ταβατζιλικιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν τολμάς να μιλήσεις τον Αυγενάκη, να μιλήσεις τον είδες, πήγε εκεί πέρα με εμένα. Ξέρετε ρε ποιος είμαι εγώ, ρε. Ρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και σε αυτή τη δημοκρατία που θέλετε εσείς να έχετε, στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε, εμείς τάχα μου δήθεν, έτσι, εσείς που θέλετε να πάνε να ψηφίζουμε, για να έχω εγώ να κάνει τον ταβατζή κάθε Αυγενάκης και εγώ να μην έχω δικαίωμα σαν υπάλληλος μιας εταιρείας όπως είναι αυτό το παλικάρι στην Αιτζίαν να μπορεί να τον κάνει μήνυση. Αυτή τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία θα την έχετε και θα την χαίρεστε. Και θα είστε αντιμέτωποι με αυτήν. Θα είστε αντιμέτωποι και θα είστε υπόλογοι και μια ζωή θα είστε ένοχοι. Γιατί το σχέδιό τους είναι αυτό που είναι και θα το κάνουν πραγματικότητα είτε το θέλετε είτε όχι. Που κοιμάστε ακόμα όρθιοι. Περίμενε να πάει 12 η ώρα. Τι ώρα ανακοινώθηκε ότι διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Μητσοτάκης με τα γρήγορα αντανακλαστικά, άμα ήταν κανένας ΛΟΑΤΚΙ, κανένας σκύλος, κανένας δεν ξέρω καμία, καμιά γάτα, πρώτος και καλύτερος θα ήταν. Γιατί γεμίσανε κουκλεντέδες παντού. Τους τα είπε ο Κοτάκης. Τους τα είπε ο Σαμαράς, τους είπε και ο Καραμαλής το τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Του το είπαν ευγενικά. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό που κάνανε αυτοί. Εγώ θα του έλεγα, κύριοι, εφόσον θέλετε να πάμε απέναντι, αν πάνε απέναντι τελικά, ορίστε, πάρτε 20, 30, 40 βουλευτές που συμφωνούν μαζί σας και κάντε ένα δικό σας πολιτικό χώρο. Ούτως ή άλλως. Αντισταθείτε! Ποιος αντισταθεί, ρε. Όλοι βολεμένοι είναι αυτοί, ρε. Αυτοί φίλοι είναι οικονομημένοι. Ο Σαμαράς είναι από το 77 βουλευτής, φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχω παίξει κι εγώ. Καραμαλής το ίδιο. Εμείς με ποιους παλεύουμε, καταλάβατε με ποιους παλεύουμε. Με τις σκιές τους. Και κάθεστε και βγάζετε χολή τώρα για αυτά που γίνονται. Μα αναμενόμενο ήταν να γίνει, ξέρετε πότε δεν θα ήταν. Όταν θα υπήρχε ελευθερία. Εσείς έχετε πουθενά δει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σας είπα 50 βουλευτές δώρο. Να μην έχεις το δικαίωμα να κάνεις μήνυση. Να έχουν ασυλία. Για ποιο λόγο να έχεις ασυλία, ρε φίλε. Τι εξασφαλίζεις με την ασυλία. Τη μακροβιωσιμότητά σου μέσα στο κοινοβούλιο και όχι μόνο. Να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Έχουν αλλάξει όλους τους νόμους. Τους νόμους τους κάνανε να νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα, την μίζα, την απατεωνιά και τη λαμογιά. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Γιατί κάθε μέρα αυτό διαπιστώνουμε.
Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να... να σας τα υποδεικνύει ο οποιοσδήποτε. Μπορείτε να τα καταλάβετε και μόνοι σας. Και μόνοι σας μάλλον. Βασικά πρέπει να σπουδάσεις και κάποια πράγματα. Η αντίληψη, ξέρετε, είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο... μπορεί να είναι της φύσεως, αλλά όταν έχεις διαβάσει και πέντε πράγματα, Λευτέρη, η αντιληπτική σου ικανότητα πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη. Δράτωμε της ευκαιρίας λοιπόν, γιατί το Mediterranean College σου δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που θες. Όποια και αν είναι η δική σου στιγμή, η επιλογή σου στην εκπαίδευση, πρέπει να διακρίνεται από αξιοπιστία και πρωτοπορία. Επίλεξε το Mediterranean College και γίνε το όνειρό σου. Επίλεξε σήμερα ένα από τα 50 και πλέον προγράμματα, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, ναυτιλιακά, συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, παιδαγωγικά, πληροφορική, μηχανολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, σχέδιο μόδας, προπονητική, αυτό μας ενδιαφέρει, οικονομικά και πώς άλλα. Με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και νέες πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Γλυφάδας, το Mediterranean College είναι ο τρόπος για να διεκδικήσεις το μέλλον που ονειρεύεσαι. Μπες στο www.medcollege.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες και κλείσε ραντεβού με εξειδικευμένο σύμβουλο εκπαίδευσης του κολεγίου. Κόμψω και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως στους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54.045. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμάτια κατά σγραφάς. Η εθνική μας προηγείται με 20 πόντους, 72-92. Συγγνώμη, 72-93. Απέναντι στην Ντομινικάνα. Λοιπόν. Είχαμε και ακόμα έναν. Θυμάστε λίγο ποιος ήταν με κλεμμένες πινακίδες. Συγγνώμη, παίρνω πίσω. Λάθος. Μαϊμού πινακίδες. Το θυμάστε. Θυμάστε που ήταν ξάδερφος του Καραμαλή. Άρα μεταξύ τους, παιδιά, αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν. Είναι αυτό που λέμε κόρακα σκορά κουμάτι. Δηλαδή πάει να μιλήσει κάποια πλευρά, πει μιλάτε εσείς. Που είχε τον άλλο με το Mercedes και ξέρετε και μπεβέ τι είχε να πούν πλαστές πινακίδες. Θυμάστε τι πήγε τον αστυνομικό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Που δεν σε στείλω. Έχει το στόχο για υπουργικό στόχο. Ναι, έχει, να μην πω τι έχει. Να μην πω τι έχει. Εκεί φτάσαμε. Αλλά σας είπα, υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα στα οποία εμείς βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί ζούμε μια, σας είπα, περίεργη δημοκρατία. Αν μπορεί να πει κάποιος δημοκρατία. Σκεφτείτε τώρα αυτούς, αν ψεύδονται έτσι ενώ υπάρχει βίντεο, φανταστείτε τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις. Συγγνώμη, σφίξου καλά. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει χειροδικία. Δεν υπάρχει καμία σκέψη για παρέτηση. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του πλάσει κάτι άλλο. Είναι μυθομανής. Δεν το κάνει, εγώ πιστεύω, για να δικαιολογηθεί. Έτσι, είναι μυθομανής. Χειρότερος όμως από αυτόν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Που δεν τον έχει τελειώσει από την Παρασκευή, γιατί αυτή σίγουρα ήταν ενήμερη. Ότι πήγε ο Βγενάκης και τα έκανε γυαλιά καρφιά στο αεροδρόμιο. Δεν πήγε στο δικό του αεροδρόμιο, στο Βενιζέλος, που το έχουν εγκαταλείψει. Άμα το δείτε πως έχει γίνει καινούριο αεροδρόμιο, είναι για να τους κλαίνει ρέγγες όταν βρέχει. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν αυτό το πράγμα που σας λέω, ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή, ποια είναι η απόδειξη? Το βίντεο, φίλε. Γι' αυτό και να μπουν βίντεο και στα αυτοκίνητα. Όπως και στην Αμερική, να μπουν βίντεο και στους αστυνομικούς. Μπρος, πίσω και πλαγίως. Με όλους αυτούς που υπηρετούν την δημόσια τράπεζα. Το δημόσιο σύστημα. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε παιδιά. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, με τη λογική του ότι μιλάς και καταλαβαίνει ο άλλος, ούτε το μιλάς, ούτε καταλαβαίνει, φίλε. Μια φορά. Πόσο μάλλον να είσαι ένας υπάλληλος, να κάθεσαι εκεί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να μην ενδίδεις στην πρόκληση και προσβολές του κάθε Αυγενάκη, να μπαίνεις μέσα στον Κησαίο Αυγενάκη, γιατί ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι ο υπουργός, ο Μαμάο, και να σε τραμπουκίζει. Εκείνη την ώρα που σε τραμπουκίζει, του καθίζει ένα ανάποδο ζήλι και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Θα βρεθείς και μπλεγμένος. Έχουν κάνει τους νόμους έτσι, οι οποίοι να στρέφονται απέναντι σε σένα που θες να κυνηγήσεις αυτούς. Ενώ αυτοί μπορούν να σε κυνηγήσουν το παραμικρό. Αυτό το έχει υιοθετήσει. Το προηγούμενο καλοκαίρι με 41% και πάλι τώρα με 1%. Περάσει 10%. Πόσο πήραν? 10% πήραν. 10%. Εγώ θα πάω στη λογική. 20% πήραν την προηγούμενη φορά και 10% πήραν τώρα. Κυβερνάνε με 10%, φίλε, της χώρας. Αν ψηφίζουν 10 εκατομμύρια, αυτοί έχουν πάρει 1 εκατομμύριο, άρα είναι 10 εκατομμύρια, φίλε, οι ψηφοφόροι. Ένας πήγε ψήφισε, μάλλον ένας πήρε η Νέα Δημοκρατία 1 εκατομμύριο, άρα το 10%. Τελειώσαμε. Οι δημιουργικές λογιστικές, τα τερτύπια επί των ψηφισάντων είναι αρκετό για να καταλάβει κάποιος γιατί το 60% δεν πάει να ψηφίσει και να συνεχίσει να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί αυτοί, βλέπετε, δεν θα αλλάξουν μυαλό. Όταν γίνεται γίνεται την Παρασκευή και το μαθαίνουμε Τετάρτη, εσείς τι πιστεύετε, δεν πάνε να κάνουν συγκάλυψη? Και δεν σου έρχεται τα τέμπη στο μυαλό μετά? Δεν σου έρχεται το κοντέινερ μετά στο μυαλό? Που το βρήκανε εδώ πέρα παρατημένο κάπου, καβατζωμένο.
Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι η συγκάλυψη, λοιπόν. Θυμάστε. Αυτό το πράγμα. Αγόρι μου, αυτό το πράγμα, αυτό είναι αυτό που γνωρίζουμε. Σκέψω αυτά που δεν γνωρίζουμε. Τι φτιάξαμε αυτή τη ζωή. Ο ΠΑΟΚ πριν από 10-12 χρόνια είχε έναν ποδοσφαιριστή επί Γιώργιου Δόνη. Τον είχαν φέρει ένα Ιρλανδό, νομίζω. Λεγότανε Λίαμ Λόρενς. Ο οποίο ήταν αρκετά προβληματικό χαρακτήρα στην εξωγηπαιδική του ζωή. Δηλαδή πήγαινε τότε στα κοσμήματα της Θεσσαλονίκης, κοσμήματα βλέπετε δηλαδή την νυχτερινή ζωή και love story, και τι έκανε, δημιουργούσε και διάφορα προβλήματα. Τέλος πάντων κάποια στιγμή έγινε μια συνέντευξη στην, σας το λέω και του αδύναμου του χαρακτήρα, γιατί ένας χαρακτήρας ο οποίος λειτουργεί, τέλος πάντων δεν θέλω να σας μπερδέψω, ας το αφήσουμε λίγο αυτό. Τέλος πάντων παίρνει κάποια στιγμή συνέντευξη κάποιος και του ρωτάει, λέει, ποια είναι η άποψή σου, πώς είναι τα αποδυτήρια. Το πρώτο πράγμα λέει, που κάναμε όταν πηγαίναμε, προσέξτε λίγο εδώ, ο ποδοσφαιριστής σου λέει, όταν το σύστημα. Το πρώτο πράγμα λέει, που πηγαίναμε, λέει, όταν πηγαίναμε στα αποδυτήρια, παίζαμε ένα παιχνίδι, ήταν να βρούμε μια δικαιολογία σε περίπτωση αποτυχίας. Προσέξτε λίγο. Ο παίκτης μπαίνει μέσα, ξέροντας ότι θα χάσει. Όταν το πρώτο μέλημα στα αποδυτήρια του Δόνη τότε, του ΠΑΟΚ, ήταν να βρούμε μια δικαιολογία όταν χάσουμε. Τι θα λέμε όλοι μαζί δηλαδή. Να μην λέει κανένας άλλος άσπρα, ο άλλος μαύρα και ο άλλος κόκκινα, όπως γίνεται και σήμερα, άστρα καράβια στα όνειρά μας κτλ. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, να μην λέει κανένας κάτι τι θέλει. Αυτό ακριβώς, παιδιά, συνέβαινε τότε. Δεν το συζητώ. Σήμερα συμβαίνει άλλος αυτός. Να μην πω καμία ιστορία για αυτόν, τώρα μην χαλάσουμε και τη συζήτηση. Δεν θέλω. 100%. Δυστυχώς όμως. Θέλω να σας πω κάτι άλλο που είχε δεσμευτεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος 5 μέρες πήγε την Ίσαν, έτσι. Το έπνιξε το κουνέλι 5 μέρες ο Μητσοτάκαρος για τον Αυγενά και τον Αυλικό του. Έτσι είχε κάνει και για τον άλλονα, τον Δημητριάδη, με τις υποκλοπές. Και εκεί τα ίδια, Μητσοτάκαρε. Τα ίδια είχε κάνει και για τον Γεωργιάδη, με τον παιδεραστή. Μητσοτάκαρε, αλλά αυτή η Ελλάδα σας αξίζει, αυτήν θα λουστείτε. Και καλά να πάθετε. Πολύ το ευχαριστήκαμε που λέγει ένας ακροατής μας. Όχι, καλά, 3 ευρώ να πάει η βενζίνη. 3, 5! Δεν έχει. Πολύ θα το ευχαριστήσω. Θυμάστε, τώρα μια και πιάσαμε καλοκαίρι, που πάει το μυαλό, κοίταξε να δείτε. Υπήρξε μια κτηνοδία και μια απανθρωπιά. Θυμάστε ένα όνομα που θα σας πω, Αντώνης Καριώτης. Δεν το θυμάστε. Θα σας θυμίσω εγώ, ρε, γιατί εσείς ξεχνάτε εύκολα. Εσείς άμα είστε καμιά φάση για κανένα φάουλ, για κανένα πέναλτι, για κανένα offside, πρώτοι και καλύτεροι είστε. Ακούστε λοιπόν, Αντώνης Καριώτης. Ήταν το παλικάρι αυτό, το οποίο ήταν προβληματικό, χωρίς εισιτήριο, που πήγαινε και ταξίδευε από Αθήνα, πήγαινε στο νησί του, δεν ξέρω ποιο ήταν η Πάρο, ήταν που ήτανε. Ήταν αυτός που τον έριξε ο υπάλληλος από την Μπουκαπόρτα στην δίνη των νερών την ώρα που ξεκινούσε το πλοίο, όπου μετά καταλάβανε ότι έπεσε μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά, και μέχρι να σταματήσουν η δίνη τον είχε πνίξει. Πού είναι αυτές οι διαβεβαιώσεις, κύριε Μητσοτάκη? Και μετά φύγανε, μετά από 45 λεπτά, παιδιά, το κουκούλωμα. Σας είπα ότι η κυβέρνηση αυτή είναι του κουκουλώματος, φίλε. Γίνεται ένα έκτρωμα, ένα έγκλημα, περνάει, φεύγει το καράβι, δηλαδή 5 μέρες. Βάλτε τα τώρα εσείς, βάλτε δηλαδή την υπόθεση Αυγενάκη, βάλτε τα Τέμπη και βάλτε και τον Καριώτη τώρα που σας φέρνω εγώ. Γίνεται αυτό, σηκώνονται, φεύγουν μια ώρα πριν, κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα, αλλά τους έχουν καταγράψει κάμερες. Η ενοχή είναι πασιφανέστατη. Υπάρχει κράτος δικαίου? Πού είναι, κυρίες και κύριοι, τόσο απλά, πού είναι η δικαιοσύνη? Μάθατε ποτέ τι έγινε αυτός που σκότωσε? Γιατί αυτοί τον σκοτώσαν, τον δολοφονήσαν τον Καριώτη. Ό,τι και να κάνει ο Καριώτης, ο κάθε Καριώτης, έρχεται ένας στην μπουκαπόρτα σου και τον πετάς έξω? Να σε πετάξουν και σένα το ίδιο, όμοιο στον όμοιο, φίλε. Μόνο έτσι θα καταλάβετε. Και ο Αυγενάκης θα καταλάβει με τον τρόπο του, ο οποίος δεν είχε το στένος να παραιτηθεί. Φούστες, λούγκρες, λαμογές, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για να πετύχεις στην Ελληνική Βουλή.
Είπε ο Σαμαράς, χαμήλωσε λίγο το τέτοιο. Ο Σαμαράς μίλησε για ανακυκλώσιμους ή επαναφορτιζόμενους υπουργούς. Και με ρωτάει ο άλλος, μου λέει, για ποιον εννοεί. Καλά, το Θεοδωρικάκο, ρε φίλο, από το απόλυτο τίποτα. Δεν ξέρει κανένας τι υπουργός είναι. Μηδενική προσφορά. Ο Κνήτης. Εγώ έχω πάει στο SRU για αυτή την υπόθεση. Του Θεοδωρικάκου έχω πάει στο SRU. Θύχτηκε το SRU γιατί τον είπαμε ότι ήταν Κνήτης. Γενικός γραμματέας στην ΚΝΕ ήταν. Και δεν το ξέρανε, λέει αυτοί. Και τους πήγαμε στοιχεία ότι ήταν γενικός γραμματέας στην ΚΝΕ. Καταλαβαίνετε το σύστημα πώς δουλεύει, πώς προστατεύει και ποιους θέλει να προστατεύσει. Τους ανθρώπους με μηδέν έργο. Γιατί αν κάνεις κάποιος έργο, δεν θα πάει να τον πεις τίποτα, φίλε. Δεν θα τον πεις τίποτα. Και εγώ ρωτάω τώρα να κάνω την ερώτηση, να επανέλθω. Τιμωρήθηκε κανένας για τον Καριώτη που τον πνίξανε την ώρα της Απόπλου? Μάθατε, κυρίες και κύριοι, τίποτα? Αν το κουκούλωμα Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η αριστεία της χώρας, η λησμονιά είναι προνόμιο του Έλληνα. Έλληνα, τι κάνουμε, ρε? Τώρα θες να απαντήσω? Να απαντήξω? Που λες και εσύ. Ναι, να απαντήξω. Πού είναι ο Λιάπης? Τι έγινε με την υπόθεση Λιάπη? Τιμωρήθηκε ο υπουργός αυτός? Όχι, έτσι. Μα για ποιο λόγο το παλικάρι αυτό να κάνει? Και τελικά, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Σήμερα πήγα το μηχανάκι μου, ήμουν στο συνεργείο. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει το μηχανάκι, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει. Δεν μας μιλάει το μηχανάκι. Βρίσκω έναν φίλο μου εκεί και μου δείχνει τη φωτογραφία με τους παπαγάλους. Δεν τελείωσα εγώ την υπόθεση, να ξέρετε, μισό λεπτό. Μην το περάσετε στον τόπο. Απλά δεν θέλω να σας βάλω. Είναι σαν να κάνετε ένα διάλειμμα κατά κάποιο τρόπο. Λευτέρη μου, μου δείχνει τους παπαγάλους. Ξέρεις την υπόθεση με τους παπαγάλους που κούρεψε τα φτερά αυτός για να μην μπορεί να πετάνε? Για να βγαίνει φωτογραφία ο κόσμος, ρε παιδί μου, κτλ. Τη φωτογραφία του κόσμου, ο Μαγκάκος έπαιρνε και κάτι της. Ναι, φίλε, είναι δικά μου ιδιοκτησία, Μακάο, τα τέτοια κλωστά, τα γνωστά, τα παπαγάλα, ναι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ λέω σου το εξής. Δικιά μου ιδιοκτησία, αν όποιος ήθελε να πάει να φωτογραφείτε, εντάξει, άφησε κάτι. Ορίστε. Τα έκοψε τα φτερά τους, ρε παιδί μου, τις ουρές τους, ναι, για να μπορεί να πετάνε, ρε παιδί μου, εντάξει. Να μην την κοπανίσουν κτλ. Πέστε μου σε πόσο χρόνο κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα. Γιατί εκατομμύρια ζώα σφάζονται για κερδοσκοπικούς λόγους και έβαλαν πρόστιμο σε ξενοδόχο επειδή χρησιμοποιούσε δύο παπαγάλους ως κράχτες για κερδοσκοπία. Ακούστε λίγο τώρα. Κερδοσκοπούν αυτοί, όχι που πας στα σούπερ μάρκετ, που είπε ο Θεοδωρικάκος ότι πάει στο σούπερ μάρκετ. Βρε, άμα σε πάνε σε σούπερ μάρκετ στην εκκλησία θα πας εσύ. Ποιο σούπερ μάρκετ θα πας? Και σαν Κνήτης δεν θα πας ούτε στην εκκλησία. Tragic. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και για την ακρίβεια τον ακούσατε προηγουμένως. Φταίει η τηλεόραση. Να φύγετε, κύριε, να πάνε αλλού. Ήθελα να το ρωτήσω, είναι κάθε μέρα ή παίρνει και κανένα ρεπό που και που? Τι να το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar. Τέλος πάντων, πόσο γελή είναι η δίθεν αυτή φιλόζωη, ρε φίλε. Που σας είπα, δεν είναι φιλόζωη, είναι ζωοκτήτες. Κινητοποιήθηκε και ο εισαγγελέας για δύο παπαγάλους που ζουν μια χαρά. Αν τους δείτε τους παπαγάλους, θα τους λατρέψετε. Τους έχει βασιλιάδες ο τύπος. Δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Διάβασα, έμαθα, ξέρεις, κάνα δύο τηλέφωνα, δεν θέλει πολλά. Αλλά αυτός που με πληροφόρησε για την κακή πλευρά του ξενοδόχου ήταν αυτός που μου έδειξε και τη φωτογραφία των παιδιών του με τους παπαγάλους αυτούς. Και μου έσυρε τα αναμενόμενα. Για τα κορίτσια, τον κύριο εισαγγελέα ρωτάω, για τα κορίτσια από ανατολικές χώρες που εκδίδονται δια της βίας παντού στην Καλλικητική, δεν κινητοποιείται κανένας όμως. Κάνουν όλοι πως δεν ξέρουν, γιατί προφανώς έχουν και τα ωφέλη τους. Και εκεί που νομίζεις και λέμε ότι πιάσαμε πάτο, ανακαλύπτουμε συνεχώς νέα βάθη. Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτή η κατρακή, παιδιά, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Είναι ένας απίθμενος υπόνομος, ένας βόθρος. Θα οποίος... βάλουμε όλη πλάτη. Βάλε εσύ πλάτη, βάλε. Αλλά ξέρετε... Τελικά για την φτώχεια στην Ελλάδα δεν φταίνε οι ξένοι τραπεζίτες και χιλιάδες πολιτικοί
για τα εικονικά δάνεια, τα εικονικά τιμολόγια που μας έχουν φορτώσει. Δεν φταίνε οι εκατοντάδες χιλιάδες απατεώνες επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι που ληστεύουν το δημόσιο και δεν πληρώνουν ποτέ φόρους, φροντίζοντας για τον αποπροσανατολισμό του Κοσμάκη. Αλλά φταίει η Εκκλησία. Γιατί σας το λέω αυτό? Για τον φίλο μου τον Καρβέλα. Οι πυλώνες του συστήματος είναι οι υπηρέτες του εβραϊκού κεφαλαίου. Και ξεκινάνε τάχα μου δήθεν μια άλλη επανάσταση, Καρβέλα διανοούμενε, που απορώ γιατί δεν ζητάς να γκρεμιστούν και οι συναγωγές, να γελάσουμε με την καρδιά μας με τα μπαλάκια που δεν έχεις. Έχετε βρει την εκκλησία, έχετε βρει την χριστιανική θρησκεία και την κάνετε ό,τι θέλετε. Είτε είσαστε ευνουχισμένοι όπως είναι ο Καρβέλας, εγκεφαλικά, είτε ανήκετε στο χώρο των προοδευτικούλιδων, ΛΟΑΤΚΙΔΟΝ και δεν συμμαζεύεται. Και όλη αυτή την χλέμπα η οποία αρχίζει πλέον και μυρίζει από άκρους άκρους όλη την Ευρώπη. Του δικαιωματισμού, του ψευτοπροοδευτισμού και ούτω καθεξής. Γιες ρε Καρβέλα, διανοούμενε να μας πεις, εκτός από το γκρέμισμα των εκκλησιών, να γκρεμιστούν και οι συναγωγές. Να δούμε τι τύχη θα έχεις. Να μιλήσετε για τα μουσουλμανικά τεμένη. Να δω τι τύχη θα έχεις, διανοούμενε Καρβέλα. Βρήκατε και κάνατε. Και έχετε βρει και αυτούς που σας υποστηρίζουν για να τα κάνετε. Γνωστό το σύστημα. Εσείς το υπομένετε, εσείς το υποστηρίζετε, εσείς θα το απολαύσετε κιόλας. Your lying eyes and your smile is a thing disguised. Άλλος Καλούτσικος, άλλο Εβραιόπουλο και αυτό. Λοιπόν, δεν με πειράζουν, σας είπα και άλλη φορά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ένας Έλληνας πολιτικός δεν μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του. Δηλαδή, όλοι πηγαίνουν στο... Το έχετε προσέξει ότι όλοι πηγαίνουν στο Ισραήλ, φοράνε το κυπά και πάνε και προσκυνάνε εκεί πέρα, πώς το λένε αυτό το... Με τα έξι τα κεριά, ρε. Κάπως το λένε. Χαλούμε. Τέλος πάνω, κάπως το λένε. Έχετε δει ποτέ Εβραίο να μπαίνει σε εκκλησία? Να πω να προσκυνάει. Έχετε δει? Εμείς γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα? Υπάρχει λόγος? Μήπως γνωρίζει κανένας ποιος είναι ο λόγος? Για ποιο λόγο πηγαίνουν οι δικοί μας? Σερνόμενοι στα γόνατα με τα τέσσερα, βλέπει Γεωργιάδης. Θυμάστε τι έλεγε αυτός όσο ήταν στο Λάος? Μόλις η δεξαμενή του μεγάλωσε, μεταπήδησε. Τι τον είπε ο Καρατζαφέρης? Ότι είναι ο Ρουφιάνος. Αυτός για τον Βελόπουλο και όλος αυτός εδώ. Για ποιο λόγο? Πέστε μου εσείς, εγώ απλά ρωτάω, δεν ξέρω. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να καταλάβεις. Εδώ υπάρχει ένα συστηματικό μηχάνημα το οποίο βγάζει βουλευτές, δημάρχους, κοινοτάρχες, πρωθυπουργούς, πρόεδρους δημοκρατίας. Α, μην πιάσουμε εκεί τώρα. Υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας? Φαίνεται πουθενά? Αλλά αυτή είναι η δημόσια θέση, φίλε. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Αγνοείται, πρέπει να βάλουμε silver alert. Πρέπει να βάλουμε πρέπει να βάλουμε το χαμόγελο το παιδιού να τη βρούνε. Να πάρει θέση για τα τεκτενόμενα. Ο μόνος που φοράει παντελόνια προς το παρόν και με εντυπωσίασε ήταν ο κύριος Τασούλας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά είναι και πρόεδρος της Βουλής. Να τον ακούσετε 25 δευτερόλεπτα. Μίλησε ο άνθρωπος και είπε όλα τα πράγματα. Συναντήθηκα, λέει, πριν σας μιλήσω, συναντήθηκα, λέει, με τον ίδιο. Φυσικά ο Στασούλας του την είπε μέσος πλησαφός ότι κοίταξε, δεν πρέπει να ντρέπεσαι που το κάνεις αυτό. Και μεγαλύτερη ντροπή, τα οποία δεν τα λένε κιόλας, φαντάζομαι είναι ότι έχει γίνει εδώ και 5 μέρες και το μαθαίνουμε από τα κανάλια. Παιδιά, η μεγάλη ξεφτύλα στην Δημοκρατία. Τώρα φυσικά θα βγουν τα τρόλ, θα πούνε ο ένας ο άλλος, εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας κάνει, δεν σας δράνει. Εύχομαι να το κάνει στα παιδιά σας, να δουν θα λέτε τα ίδια πράγματα. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτό το μηχάνημα του συστηματικού, ας πούμε, που βγαίνει ο κάθε, όπως σας είπα, βουλευτής, πρωθυπουργός, τέλος πάντων. Και όσον αφορά το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια, είδα μια προκλητική φωτογραφία, δεν ξέρω σε ποιο αγώνισμα είναι και δεν ξέρω σε ποιο έγινε, όπου το κοριτσάκι το οποίο διαγωνιζόταν με την φανέλα των Σκοπίων έκρυψε μπροστά από το Μακεδονία το North με το χέρι του, επίτηδες.
Ο παίκτης της Τουρκίας εχθές, δεν ξέρω πώς το λένε, δεν το θυμάμαι, Τζαχτερτζή, τέλος πάντων, κάπως έτσι, με πανηγύριζε με το σήμα στο τέλος του αγώνα με τον Γκρίζον Λίκον. Παιδιά, η κατάσταση δεν είναι ακροδεξιά. Εσείς έχετε αληθωρήσει. Η φάση είναι cringe. Δεν είναι θέμα ακροδεξιάς. Είναι θέμα ότι πάει να γίνει αλλαγή ταυτότητας που δεν θα είναι ανέμακτη και θα ξέρει ποιος πιστεύετε ότι θα την πληρώσει. Αυτός που κάθεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κάθε λοιπόν αυτός που έχει και μία δημόσια θέση αναφέρει τα Σκόπια πάντοτε σαν Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει. Ως ονομασία κράτους, λέει, που υπερτερεί της περιφέρειας και μόνο Βόρεια Ελλάδα για την Ελληνική Μακεδονία. Έχει εξαφανιστεί με κάθε τρόπο το Μακεδονία και υπάρχει πλήρης παραχώρηση στους φετεριστές, τους οποίους παρακαλάμε να εφαρμόσουν τη συμφωνία. Το διανοείστε, παρακαλάμε εμείς στα Σκόπια, η Ελλάδα, με το προδοταριό των πολιτικών, το οποίο έδωσε το όνομα. Και αφήστε αυτές τις δικαιολογίες, ποιος το έδωσε και ποιος δεν το έδωσε. Λοιπόν, παρακαλάμε να εφαρμόσουν τη συμφωνία. Θα τους δούμε όλους αυτούς, προσέξτε λίγο, θα τους δούμε όλους αυτούς, και κλείνω εδώ, Λευτέρη, ετοιμάσου για το διάλειμμα. Θα δούμε όλους αυτούς εδώ που παρακαλάνε τα Σκόπια, Πρωθυπουργός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Ντορούλα. Γιατί τώρα θα την πιάσω άλλη ώρα, θα την πιάσω την τώρα. Λοιπόν, όλους αυτούς τους βλέπουμε που, για την συμφωνία των Πρεσπών. Ξαφνικά έγιναν υπέρμαχοι, αυτοί που μας κοροϊδεύανε το 2019 μέχρι να γίνουν κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί Μακεδονομάχοι από Playmobil? Γιατί τέτοιοι είστε, κλανοκαθίστρες. Σας έδωσε 500 και 1000 ευρώ ο Καμένος και κάνετε στουρθοκάμιλο μετά. Θα τους δούμε λοιπόν όλους αυτούς λαλίστατους στην ερχόμενη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Αλήθεια, ερώτηση. Γιατί γιορτάζουν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας όταν απαρνούνται το όνομα για την Ελλάδα αλλά το χαρίζουν στους απόγονους των Κομιτατζίδων? Για τους τύπους φυσικά πηγαίνουν και πανηγυρίζουν. Για τους τύπους φυσικά θα πάνε στην παρέλαση. Όλοι αυτοί που πάνε στην παρέλαση και κάνουν τους επίσημους, όλοι αυτοί έχουν απαρνηθεί το όνομα για την Ελλάδα, το όνομα της Μακεδονίας. Όταν γιορτάζουν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, θα πάνε στον Άγιο Δημήτριο, όλοι μαζί εκεί πέρα, έτσι, όλοι το χωρατό αυτό εδώ. Γιατί θέλετε να χαρίσετε με το βατζιλίκι το θέμα της Μακεδονίας στους κομιτατζίδες. Λίγα έχουμε τραβήξει. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύτερα, μάλλον τα χειρότερα, είναι μπροστά μας. Αλλά εσείς πείστε την ίσαν κι άλλον. Κομψότατο, επιστρέφουμε με ανοιχτά σας γραμμάς.
Τώρα θες να μιλήσω? Γιατί να πω δηλαδή εγώ τώρα? Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά που ήταν να πω τα έχω πει. Καλησπέρα στο Φάνη, ο οποίος λέει ο Κασιδιάρης μπροστά του είναι παπαδοπέδι. Εκεί φτάσαμε. Τη συγκάλυψη, τη συγκάλυψη. Ω, μια συγκάλυψη και ανακαλύψεις και τα μερικές σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμα στο 54045. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Και φυσικά το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον κύριο Χρήστο μας, Παντελονάτος ο Μητσοτάκης, και το ξέρεις προσωπικά καλά εσύ. Άκου μια φιλική συμβουλή. Όχι. Δεν είναι έτσι πως τα βλέπεις, κύριε Χρήστο. Αλλιώς είναι τα πράγματα. Τώρα δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμα στον αέρα για ευνόητους λόγους, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Βασίλη από την ΚΟ, η οποία μας έχει στείλει τις φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι. Το πιο μέρος κάηκε και όλος τυχαίως εκεί που κάηκε από πάνω είναι οι καινούργιες οι ανεμογεννήτριες. Το κάτω μέρος που κάηκε, τι λέτε να γίνει? Τι λέτε να μπει εκεί? Ωραίο του σικουίζ. Υπάρχει πιθανότητα να μπει κάτι άλλο εκτός από ανεμογεννήτρια, Χριστό αδερφέ? Τέλος πάντων. Καλησπέρα στον Γιώργο, ο οποίος λέει από 1η Ιουλίου, όχι αυτό, αυτό είναι. Α, όχι, αυτό είναι, ισχύει. Από 1η Ιουλίου καφές στις καφετερίες από 13% ΦΠΑ, 24% ΦΠΑ, 50 λεπτά επάνω δεν είπαν τίποτα κανάλια. Σήμερα, 50 λεπτά επάνω καφές, ναι, ναι. Σήμερα ανακοίνωσαν full pass για βενζίνη και market pass για σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Από πέρσι ακούμε για κακούρκημα για τους εμπριστές. Όσοι πιάστηκαν φέτος έχουν πάει πλημέλημα. Καλά, πού είσαι ακόμα, αφού είπαμε ότι αυτοί τα βάζουν για να κάνουν δουλειές τους. Πώς θα το κάνουν κακούργημα? Ο Λιάπης μαϊμού πινακίδες. Ο Κουλούρης απειλούσε τον τροχονόμο, θα σε ξυλώσω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ο Κουλούρης με το eyeliner. Αυτό ήταν με το eyeliner, δεν ήταν ο Λιάπης. Ο Κουλούρης, με μπράβο που λέει, τον τροχονόμο θα σε ξυλώσω. Γιατί και ο Αυγιανάκης είπε, θα σε μεταθέσω, θα σα σκίσω, θα σα κάνω σαν δρόμο. Έτσι λένε, αλλά δεν το είπαμε ψέματα. Αυτό που πέταξε τον Καριώτη πέρασε ΕΔΕ και η τιμωρία του ήταν να καθυστερήσει 2 χρόνια επόμενο βαθμό του. Ακούστε λίγο τώρα εσείς, έτσι. Αυτό που πέταξε τον Καριώτη στη θάλασσα και πνίγηκε, η τιμωρία του ήταν να καθυστερήσει ο επόμενο βαθμό του 2 χρόνια. Πολύ ωραία. Καλησπέρα στο Σέλη, καλησπέρα στο Δημητρό. Καλησπέρα στο Μανόλο. Με το φοβερό. Πού είναι αυτό το μέρο? Στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη νομίζω είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν το ξέρω. Καλησπέρα στο Σταθάρα. Τα καλύτερα έρχονται. Φουλ ανεμογεννήτρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Καλά, εντάξει. Μία εσωτερία είχαμε, λέει, την Μπέλου. Άλλη δεν υπάρχει. Τέλος. Ψέματα. Μισό λεπτό σας γραμμάς, παρακαλώ. Να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες και στο Facebook. Εκεί. Στον Κώστα τον στον Παπουλίδη, στον Χρήστο τον Αραμπατζή, τι είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σας παρακολουθούμε παντού, θα βλέπουμε σπίτια και αυτοκίνητα με μικροδορυφόρους από το 2026 και μετά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Στον Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στον Χρήστο Παναγιωτήδη, ο οποίος λέει το περιστατικό με Αυγιανάκη έγινε την προηγούμενη Παρασκευή και βγήκε σήμερα. Δεν το ήξερε ο Πρωθυπουργός τόσες μέρες. Το θεωρώ απίθανο. Και σου είπα. Το ήξερε και έκανε την πάπια. Ο Διαμαντής είναι στον κόσμο του, λέει καλησπέρα από τη Μαυρό Άσπρη Καβάλα. Σήμερα χαρήκαμε, λέει, το πουλέν μας στο Σαμάτα, ίδιος και παράλλακτος με πέρσι. Καλησπέρα στον Κλήμη το Μουστακίδη, ο οποίος φαντάζεται ότι μπρίξε ερχόμαστε ή κάτι τέτοιο, ό,τι να είναι. Στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Πολενόλε. Να σημειώσω λίγο τα φάλου της Δώρας στο τελευταίο δίμηνο. Πρόταση ως εισηγήτρια για το Κόσοβο. Ανεξήγητες δηλώσεις για Τουρκία και Αιγαίο. Τη γύρισε την πιφτέκα για την Ουκρανία και λέει τώρα πως δεν έπρεπε να πάρουμε θέση ως Ελλάδα. Ορισμός Αυγιανάκη ως βουλευτή. Κάτι συμβαίνει με την Δώρα το τελευταίο δίμηνο. Δεν ξέρει πού να κουμπίσει τώρα, ρε. Αυτό είναι. Στον Κωνσταντίνο τον Νικολακόπουλο, στον Θόδωρο τον Κωστικιάδη, απολεγόμενο αρχιτέκτονα, πάλι η διοίκηση εν ώψη Champions League, αετό πετάει. Όσο και τον Αυγιανάκη, μετά από 4 μέρες δεν υπάρχει συγγνώμη. Σωστό. Στο σταμάτη τον Μπίλσταμ, σημερινές τιμές Αγγλίας. Μάλιστα, τόσο καλά. Πολύ ωραία. Να μην τα πούμε καλύτερα εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν πολύ. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο, στον Ομήρο τον Τσαΐρη, καλή δύναμη.
στον Αλέξανδρο τον Κοντογιάννη, στον Κωνσταντίνο τον Πελιτάραξ, στον Δημήτρη και στον Χρήστο τον Υψηλάνδη από την Ασπρόμαυρη Βρέμη. Πάμε στον κόσμο. Με σχέδια Λαπατρή. Πάμε στον πρωτοφύλλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Πασχάλη. Καλησπέρα. Καλό ξημέρωμα. Παρακάτω. Με υγεία και όνειρα γλυκά σε όλους απονείρευτα. Όνειρα γλυκά και σε σένα. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ ευγενικός. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Χαίρετε. Γεια σας. Κοίτα ρε τι έχει. Θα μιλήσετε ή να πάμε στον επόμενο κράτη. Ναι, ναι. Μιλήστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Για το τελευταίο θα έμαθα, ήθελα να πω ρε Πασκάλη. Πες. Ό,τι θες. Για το μακεδονικό που είπες. Ναι. Κοίταξε τώρα πόσο την έχουμε βαμμένη. Ποιοι θέλουν σκέτο Μακεδονία για τους γείτονες. Να τα μετρήσουμε λίγο. 41% οι κυβερνώντες. 22% ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στα 63. Δεν θα το βάζα έτσι όπως το λες εσύ. Πώς θα το βάζεις ρε Πασχάλη. Να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Θα αποτυπωθεί ακριβώς η εικόνα. Γιατί δεν είναι έτσι. Όχι. Το 41% δεν κυβέρνησε 4 χρόνια ο άλλος. Όχι, όχι. Δεν έχει σημασία με κυβέρνησε. Γιατί εσύ αυτοί που πιστεύεις ότι αυτοί που ψηφίσαν το, και κάνουν το 41% που δεν είναι 41%. Γιατί με στην τέταρτη τι ήταν αίρεση. Στο μισό λεπτό. Ψηφίσαν και το μακεδονικό. Εγώ δεν θέλω να τα κάνω με σούπα. Εγώ σου είπα, αν θέλουν για το μακεδονικό να μάθουν γιατί ξέρουν, θα κάνουν δημοψήφισμα. Επειδή όμως δεν τους αφήνουν να κάνουν δημοψήφισμα, γιατί έχουν πιασμένους από παντού. Αλλά το 41% δεν στηρίζει τον Κούλι που έκανε αγώνα. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν τους στηρίζουν μόνο για το μακεδονικό, αυτό σου λέω. Εσύ θες το 41% να υποστηρίζει το μακεδονικό. Δεν υποστηρίζει το μακεδονικό. Δεν είναι μακεδονικό εκείνο. Δηλαδή. Σου είπα δηλαδή, τι δηλαδή, ρε. Σου είπα, αν κάνει δημοψήφισμα, θα μπορείς να πεις για αυτό το πράγμα. Ποιος αν δεν κάνει, δεν μπορείς να πεις. Ο Κοτζιάς είπε θα χάσουμε με τις μπάτες. Ο Κοτζιάς είναι ο Κοτζιάς, ούτε 50 ψήφους βγάλει. Μπορεί να πάρει σήμερα. Να ορίστε, να σου βγάλει ο Κοτζιάς. Το ερώτημα Πασχάλη μου. Καλά, μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να πουλήσει οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Ναι, μπορεί. Αγιά σου. Τώρα το γιατί μπορεί είναι αν δεν θέλει ο λαός. Μπορεί ο Πρωθυπουργός. Πάλι μπορεί. Πάλι μπορεί. Κατάλαβες. Για ποια δημοκρατία μιλάμε. Εγώ γι' αυτό το θέμα, Πασχάλη μου, δεν ψηφίζω, έτσι. Από το 15 και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Δεν έχεις λόγο. Γιατί να σου πω λίγο κάτι. Εγώ ψήφιζα και μάλιστα έλεγα αυτά που λένε αυτοί που ψηφίζουν. Αυτά έλεγα κι εγώ. Mm-hmm. Όποιος δεν ψηφίζει, έτσι και έτσι. Αλλά εγώ ψήφιζα για να έχω δικαίωμα να μιλάω. Αυτό που βάζεις στο μίλα που το λέει μια κοπέλα. Ναι. Άγια σου, για να έχω δικαίωμα να μιλάω. Όταν έγινε το μακεδονικό, πήγα να μιλήσω, και υπέρ της Μακεδονίας βέβαια, και ξέρεις πόσες χιλιάδες χημικά έφαγα Πασχάλη μου. Κρατητήρια, δαγκαδά, την ημέρα που ψηφιζότανε. Χιλιάδες χημικά, άρα δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Γιατί και για ποιο λόγο να ψηφίσω. Έτσι δεν είναι. Δεν διαφωνώ. Δεν είναι. Τουλάχιστον εσύ έχεις τη συνείδησή σου καθαρή ότι αγωνίστηκες για αυτό το πράγμα. Οι άλλοι ντρέπονται. Φίλε, πρέσπες. Δύο φορές στην Αθήνα, με Γαδά τη δεύτερη. Δύο φορές Γαδά. Με το που μας αφήσανε, με ξαναδιάσανε. Για να μην πάμε Σύνταγμα. Την ημέρα που ψηφιζότανε, πόσοι Μακεδόνες ήταν εκεί, ρε. Κάτι λίγο που μας λέγανε, Μακεδονομάχους. Αν ο λαός δεν θέλει, τι γίνεται. Άμα εκεί ήταν όλοι οι Μακεδόνες. Περνούσε κάτι τέτοιο ρε Πασχάλη. Όχι. Όχι. Τι κάνανε οι Μακεδόνες. Ταύλοι, τέτοιο, τη δουλειά του, τα παιδιά έλα, του. Μωρέ, πού να τρέχεις τώρα, πού να πηγαίνω τώρα. Άρα δεν φταίνει πολιτική ρε Πασχάλη. Εντάξει τώρα. Ο πολιτικός το κάνει από θέμα εξουσίας. Δεν το κάνει γιατί θέλει. Έτσι είναι υποχρεωμένος. Είναι από θέμα εξουσίας. Εγώ δεν τον έχω μισό λεπτό τώρα γιατί πάσε. Είναι πολύ ρηχό αυτό τώρα. Πάσε εσύ τώρα ότι ο πολιτικός με ρωτάει εμένα τι θα κάνει. Την εξουσία στον πολιτικό μπορεί να την δίνεις εσύ. Δεν τον νομιμοποιείς να κάνει αυτά που κάνει. Αλλά εγώ δεν θα περιμένω τα επόμενα 3-4 χρόνια
να τον τιμωρήσω για αυτό που έκανε. Δεν τον ψηφίζω και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη του τιμωρία. Του οποιοδήποτε. Δηλαδή, η καλύτερη τιμωρία είναι να πάει στη φυλακή που πούλησε την Μακεδονία. Α, είναι να μην τον ψηφίσουμε. Ποιος θα πάει φυλακή, ρε. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή, να μην πω τώρα ονόματα, που πήγαν, κάνανε και μηνύσεις για την υπόθεση των Πρεσπών και τους πήραν. Ο Καμένος πήραν... δεν είπε 12 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι. Άστα, δεν υπάρχει. Στη Βουλή είναι γραμμένο. Δεν αλλάζει κάτι. Και δεν παίρνει κανένα φυλακή αυτό. Τίποτα. Ολόκληρη Μακεδονία. Αλλά τόσο νοιάζει τους Μακεδόνες, ρε Πασχάλη. Στηρίξαν οι Μακεδόνες το Κούλι, έτσι δεν είναι. Και το οι Μακεδόνες δεν δώσαν. Άκου λίγο, ρε παιδί μου. Εσύ ξέρεις τώρα τι κάνεις. Για τα αίσθηση των πολιτικών φταίω εγώ. Α, το πω έτσι. Φταίω εγώ γιατί πήγε ο Τσίπρας και το υπέγραψε με το ζόρι. Φταίω εγώ, σε ρωτάω, φταίω εγώ. Πώς μπορώ εγώ να το σταματήσω. Ο λαός δεν θέλει. Άσε το λαό, ρε παιδί μου. Ο λαός αυτός είναι ο λαός. Ο λαός αυτός είναι. Ψηφίζει ένα 40 με 50%. Δεν αντιπροσωπεύει όλο το κομμάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι. Με αυτό όμως πρέπει να ζήσει. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, τι θέλουν, ε? Καλά κάνουν και δεν ψηφίζουν. Δεν θέλουν τίποτα, δεν τους νοιάζει. Τι θέλουν όμως, ποιος ψηφίζει. Δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, άρα δεν νοιάζει τίποτα. Ρε εσύ, γιατί δεν νοιάζεσαι για αυτούς που ψηφίζουν και νοιάζεσαι για αυτούς που δεν ψηφίζουν. Μα εγώ λέω ότι είναι κολλημένοι αυτοί που ψηφίζουν. Καλά κάνουν και οι άλλοι που είναι κολλημένοι και δεν ψηφίζουν. Καλά κάνουν και οι άλλοι. Μα δεν έχουμε κάποιο δικαίωμα. Εντάξει, okay. Δεν θα το λύσουμε τώρα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φτάνει. Το ίδιο πράγμα λέμε συνέχεια, ανακυκλώνουμε το ίδιο πράγμα, ενώ ξέρουμε όλη την απάντηση ποια είναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα. Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη. Γεια σας. Πριν συνεχίσετε, κύριε Γιαγκούλα, λέει ο Αυγενάκης. Η απόφαση του Προέδρου και Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαγραφή μου από την κεντρική. Την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας είναι απόλυτα σεβαστή. Έδωσα εξηγήσεις σχετικά με το Σιβάν και ζήτησα δημοσίως συγγνώμη. Ήμουν και παραμένω βουλευτής του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες της Κρήτης με το ίδιο πάθος. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσω να στηρίζω με όρους μου τις δυνάμεις, την παράταξη και την κυβέρνησή μας. Λέω κι εγώ, σεβαστή η απόφαση, αλλά εγώ δεν αφήνω τα 10 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι, Αυγενάκη? Κανένας, κύριε Πασχάλη, από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα αφήνει τη θέση του. Κατά το παρελθόν σημειώνησαν περισσότερα τραγικότερα γεγονότα. Εγώ δεν περιμένω να έχει ευθυξία κάποιος που πάει και τραμπουκίζει σε ένα γκισέ, κύριε Γιαγκούλα. Περιμένω από το Μητσοτάκη να πάρει θέση και να το τελειώσει. Άρα και ο Μητσοτάκης είναι ένας από αυτούς. Εντάξει, για να μην σε άσε τα χρόνο μηδέν τώρα. Μόλις μετά από πέντε μέρες. Όχι, ακούστε με. Έτσι είχε καθαρίσει και τον Χριστοφοράκο. Θες να πάμε εκεί να μιλήσουμε? Γνωστό το επεισόδιο. Ναι. Ήδη έδωσε εντολή σε ανώτερο όργανο να πεθέσουν ναι. Μετά από πέντε μέρες. Τι κάνανε? Τα ξύνανε πέντε μέρες. Ήταν στο εξωτερικό. Τι, ποιος ήταν στο εξωτερικό? Ποια είναι η Επιτροπή Διοντολογίας? Γνωρίζετε, κύριε Γιαγκούλα, ποια ήταν η Επιτροπή Διοντολογίας και από ποιους απαρτίζετε? Η πρώτη φορά πρωθυπουργός που λειτουργήσε τόσο γρήγορα και τον έθεσε εκτός κοινωνικής. Όπως και στα Τέμπη. Πιο γρήγορα από τα Τέμπη δεν λειτουργήσε όμως. Στα Τέμπη εκείνη την ώρα βγήκε και είπε ότι φταίει ο Σταθμάρκης. Τώρα δεν βγήκε να μας πει ότι φταίει το καλό παιδό του, αλλά ποιο τα καλόπαιδα. Αυτός, ο Ανιψιός του Δημητριάδης, ο άλλος ο παιδεραστής του. Έλα, Γιαγκούλα, μας γάλατε έξω τα ρούχα μας. Εκτός μάχης, ο Πρωθυπουργός δεν θα αφήσει κανέναν. Μα ο Πρωθυπουργός είναι εκτός μάχης ήδη. Είναι εκτός μάχης, δεν έχει αντίπαλο. Στο είπε ο Αντώνης σου. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Χωρίς αντίπαλο λέει, χάνει αυτός. Ναι, χωρίς αντίπαλο είναι. Θα παραμένει να είναι, διότι δεν υπάρχει κανένας αντάξιος του. Αυτά που κάνει όλα είναι προς όφελος της Ελλάδας και του κόμματος του οποίου εκπροσωπεί. Πες τα. Κανένας πρωθυπουργός δεν λειτουργήσε τόσο γρήγορα και τον έστειλε εκτός μάχης. Έχει τόσο στο κεφάλι του. Αυτό που συνέβη με τον Αυγενάκη ήδη ήταν το τελευταίο και από εδώ και πέρα θα δείτε τι εσύ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους παίρνει τα κεφάλια μέχρι να καταλάβει τι σημαίνει μια δημοκρατία. Πες καλά, μας διασκεδάζεις, κύριε. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο πρωθυπουργός λειτουργήσε άμεσα. Έχει τόσα στο κεφάλι του. Έχει τόσες φουρτούνες. Έχει φουρτούνα η θάλασσα που δεν τολμάς να ανέβεις επάνω. Γιατί να τον κατηγορήσουμε τον κύριο? Όχι βέβαια, μα σε παρακαλώ. Για τη σχόνια του κάτι. Αντί να κατηγορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός περιμένετε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αυτά που θα δείτε θα τρίβετε όλοι τα μάτια σας. Και θα παρακαλάτε να κατέβει
θα παρακαλάτε, ποια δάκρυγο, ποιοι πήγανε αυτοί που πήγανε. Έχουμε να φάμε δάκρυγο να πάει σύννεφο. Σας παρακαλώ κύριε Πασκαλώ, ο αγώνας δίνεται στο Κοινοβούλιο και στις ευρωπαϊκές έδρες. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Δεν δίνεται στη Χρυσταυγή και από εδώ και από εκεί. Έτσι. Αγωνίζεται πέστα, για πέστα. Της Μακεδονίας, αγωνίζεται για τα πάντα. Και σήμερα να γίνουν εκλογές, πάλι θα πάρει το 45%. Γιατί αυτοί που τον κατηγορούν, αυτοί πάλι θα τον ψηφίσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος. Δεν υπάρχει άλλος υπουργός που να προασπίζει περισσότερο τα συμφέροντα του ένα πολίτη. Να είμαστε ευχαριστημένοι λέγε, και να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλε αυτόν τον άνθρωπο να μας κυβερνήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, γιατί μας έστειλε τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι είναι, όπως είπε ο προηγούμενος αγωνιστής, είναι παντελονάτος, είναι άντρας. Κοντά παντελόνια φοράει. Με άλφα κεφαλαίο και αυτό το δείχνει κάθε μέρα. Σήμερα γίνονται εκλογές, θα σαρώσει κύριε Πασχαλή. Δεν μου λέτε. Δεν υπάρχει κυρία Κούλα. Και αυτοί που τον υβρίζουν θα τον ψηφίσουν όλοι αυτοί. Μπορώ να σας ρωτήσω μακάρι, κάτι. Μακάρι να ζω χίλια χρόνια και να ψηφίσω αυτόν τον άνθρωπο. Ένα τεστ. Μ' ακούτε κύριε Κούλα. Σας ακούω. Γνωρίζετε κάτι για την υπόθεση Siemens? Η Siemens υπόθεση νομίζω έχει μπει στο αρχείο. Άλλο λέω. Γνωρίζετε κάτι? Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Τους πρωταγωνιστές τους γνωρίζετε? Οι πρωταγωνιστές είναι άνευ κομμάτι, κύριε Πασχάλη. Ορίστε. Αυτή ήταν. Μην ξεχνάτε και πιστεύεις δεν λειτουργούσε. Εγώ σας ρωτάω για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς μου βλέπετε ότι κάνετε ακριβώς καλά τη δουλειά που κάνει ένας νεοδημοκράτης, ο οποίος επειδή έχει έλλειψη επιχειρημάτων, μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν σας μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα δεν υπάρχει. Για εσάς μπορεί να υπάρχει, γιατί τότε επιβεβαιώνετε και την παρουσία σας. Ρώτησα κάτι πολύ απλό τρίτη φορά. Ρωτάω, ξέρετε κάτι, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στην υπόθεση Siemens? Και ποιος φυγάδευσε τον Χριστοφοράκο στη Γερμανία? Ο Χριστοφοράκος έφυγε. Μόνος του. Έφυγε και δεν το συνέλαβε κανένας. Γι' αυτό θα κατηγορήσουμε. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών και ποιος τον φυγάδευσε, κύριε Γιαγκούλα? Μπορείτε να πείτε τη λέξη? Ποιος ήταν, κύριε Πασχάλη μου? Η αδερφή. Εκεί τι, η αδελφή το φυγάδευσε? Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών? Αν είναι δυνατόν να χρεώσουμε την αξιοπρεπέστατη την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εγώ δεν είπα το όνομα, εσείς το είπατε. Με τον Χριστοφοράκο. Εγώ το λέω. Ξέρετε τι απόφαση έχει βγάλει ο κύριος Μητσοτάκης? Πείτε μου. Να επιστραφούνε όσα είχαν κατασχεθεί επί της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση πήγε στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Όχι, δεν ανησυχείτε, τίποτα δεν. Εγώ δεν ανησυχώ, εγώ βλέπω τον νόμο μπροστά μου απολύτως, που λέει ότι θα επιστραφούν πίσω. Περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα και μετά να κατηγορήσουμε τον Πρωθυπουργό. Φτάνει πια. Ό,τι και να γίνει, κατηγορούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Χριστοφοράκος θα πάρει πίσω από τα κατασχεθέντα περιουσιακά του στοιχεία λόγω χρονικής παραγραφής των αδικημάτων 20 και έτη. Εάν ο Πρωθυπουργός είναι καθαρός, μπορεί να μας πει ποιοι εισαγγελείς, ποιοι δικαστές είχαν την υπόθεσή του και κάναν 20 και χρόνια ώστε να παραγραφεί, κύριε Γιαγκούλα? Αυτοί 25 που διέγραψαν και τα χρέη του κυρίου Κοντομινά, τα δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω, κύριε Γιαγκούλα. Λυπάμαι, βλέπω ότι είστε πάρα πολύ αδύναμος. Δεν θέλω να σας ζωρίσω άλλο, βλέπω ότι δεν μπορείτε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας, κρίμα, έπρεπε να πεις. Έπρεπε να πεις για τους πρωταγωνιστές. Γιατί δεν είναι μόνο οι Siemens, στο καπάκι έρχεται και η Novartis. Πάλι έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από πού να πιαστείς και πού δεν θα λερωθείς. Που λέει ο λόγος τώρα, έτσι. Άσχετα αν όλοι μας ποθούμε το ίδιο πράγμα, έτσι. Παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Τώρα μάλιστα. Έλα, γόρι μου, πες μας τι γίνεται στην ΚΟ. Στην ΚΟ, τα κάψα για την ΚΟ, είχαν τη Ρόδο πέρσι, τώρα την ΚΟ κάψαν. Καλά, αλλά σας βάζουν ανεμογεννήτρες. Μην είστε αχάριστοι. Δεν είμαστε αχάριστοι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Όχι. Κύριε Γιαγκούλα, ο τιμός πολιτικός που έκλαιγε τη δημοκρατία για την Μακεδονία ήταν ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος. Ο μπαμπάς, ο παππούς. Ο μπαμπάς. Ο παππούς. Και ο γιο, και ο Κωνσταντίνος, ο Κωνστάκης ο Καραμαλής κάτι πήγε να κάνει, αλλά το φάγανε οι Αμερικάνοι. Και ο πρώην πολιτικός του Πασόκ ήταν ο γεννηματάς. Και αυτός έπαθε καρκίνο. Μάλιστα. Όπως και γεννηματά η κόρη του. Καρκίνο κι αυτή. Και όσο για την εκκλησία, ένας ήταν ο αρχηγός. Ο Χριστόδουλος. Που έφερε τα παιδιά στην εκκλησία, το φάγανε κι αυτό. Και από καρκίνο κι αυτός. Από καρκίνο κι αυτός. Τυχαίο. Λοιπόν, και η Αγκούλα, όποτε θέλετε,
Είμαι αντιμέτωπο. Debate θες, δηλαδή με τον Γιαγκούλα. Κοιτάξτε, κύριε Πασχάλη, αυτά που λέει ο Γιαγκούλας, εμένα δεν με νοιάζουν. Εγώ ξέρω ότι ο Παυλίδης είχε 46 ακίνητα, έπαιρνε μίσες από το. Ήταν φίλος του πατέρα μου, είχε 46 ακίνητα, πέθανε η μάνα του, ο παίκτης 47, πέθανε και αυτός και τώρα θα τρώνε άλλοι. Το θέμα είναι ότι και αυτός πήρε μίσες από τις άγονες γραμμές. Τι γίνεται, ρε φίλε, αυτές, τι γίνεται με αυτές τις μίσες. Ο Λιάπης με πλαστές πινακίδες. Ο Χατζόπουλος έφαγε ό,τι έφαγε. Ο Τσίπρας έκανε δημοψήφισμα, τον έγινε όχι και το όχι ναι. Τι δημοψήφισμα να γίνει, δηλαδή τη Μακεδονία, τι να γίνει. Την πουλήσαν η Μακεδονία και μάλιστα είχα βγάλει και ύμνο τότε. Ναι. Αν θυμάσαι πολύ. Ωραία, ναι, ξέρω, ξέρω. Κλείσε, Ελευθέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λέει ο Δημήτρης ο Καρακίτσιος. Γελάσα, θα μου επιτρέψετε λίγο. Και λέει. Άμα τον είχα χτυπήσει θα το καταλαβαίνατε. Ο Λευτέρης είναι φάπα και φέρετρο. Ωραίο, ωραίο. Τι καλό. Καλησπέρα από το Ντόρτμουντ στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Η χώρα του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, με φωτογραφία του Τζιμάκου. Στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα από Λειψία. Οι αλήθειες πονάνε. Αν οι 300 φτιάχνανε το κράτος, την επόμενη μέρα θα μέναν χωρίς δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το φτιάξουν. Καλό υπόλοιπο. Καλησπέρα στον Ανέστη Τζαλεπίδη. Τζάμπα χαλάσει φωνητικές σου χορδίες Πασχάλη. Φωνή βόντο στην Τιερή μου. Δεν στρίβει αυτό το καράβι, φίλε. Χρόνια πολλά και από τον αέρα. Αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Χρόνια πολλά λέμε. Κεράσμα δεν βλέπουμε τίποτα. Στον Ηλία το Ζαντέ από τη Ζάκυνθο, η Ελλάδα εκπέμπει σως πρώτη φορά στην ιστορία περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Η αρέωση πληθυσμού με τα εμβόλια και η οικονομική εξαθλίωση των οικογενειών οδηγούν σε αφανισμό τον πληθυσμό της χώρας. Λίγο υπερβολικό αυτό. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Πασχάλη. Έλα, ρε κυρία Δέσποινα. Καλησπέρα. Πού είσαι, ρε παιδί μου. Μπράβο, Πασχάλη μου. Ναι. Χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Mm-hmm. Και Δήμητρα, θέλω τα φιλιά μου. Στο Μανώλη από την Αυστραλία, γεια σου Αλέξανδρε. Να περνάς καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, λοιπόν, άκουσα τον, στο Open τον Κερίδη. Λοιπόν, κοίτα τι θα σου πω, Κερίδη. Ακόμα ονειρεύεσαι το 41%. Κοίτα τι θα σου πω. Εδώ και 5 χρόνια η Singular Logic, κοίταξε να δεις, τη φάγαμε στη μάπα την Οθεία. Και την ακρινοπληρώσαμε, παρακαλώ. Ναι. Αυτά να μην τα ξεχνάτε. Πάω παρακάτω. Λοιπόν, τα Σκόπια δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν το συζητώ. Γιατί έγινε στην Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Και ένα τελευταίο, άκου τώρα τι θα πω. Εχθές συζητήσατε, Πασχάλη μου, για τα φρούτα που είναι άνοστα, να το πω έτσι. Ναι. Το καρπούζι και όλα αυτά. Και τα λαχανικά, λοιπόν, τα ζαρζαβάτια. Μπράβο, γενικά όλα. Κοίτα πώς αγωνίζεται ο Μητσοτάκης. Κατάλαβες σε ποιον απευθύνομαι, ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, από το 2022, παρακαλώ, κοίτα τι κάνα. Τις πατάτες στην Άξου, λοιπόν, τις κατοχύρωσε, κοίταξε, Ολλανδία εταιρεία. Άρα για να καλλιεργήσεις κάποιοι, να καλλιεργήσουν κάποια πατάτες της Άξου, θα πρέπει να αγοράσει τους σπόρους από την Ολλανδία. Άντε, ρε. Και τι συμβαίνει με πολλά ελληνικά προϊόντα, λοιπόν. Έχουν δοθεί τα πάντα σε νεοταξίτες Αμερικάνους. Υπόγραψαν συμβόλαια, παρακαλώ, που ήδη απαγορεύεται η ελληνική σπορά. Από πού? Από τους Αμερικάνους, παρακαλώ. Το ίδιο γίνεται και με τις ελιές. Γι' αυτό μας απαγόρευσαν να σπέρνουμε και να φυτεύουμε, Πασχάλη μου. Κατάλαβες? Ναι. Όλα τα τρόφιμα είναι υβριδικά και μεταλλαγμένα, παρακαλώ. Καταλάβατε? Αυτό από το 2022. Τα ακούς, Μητσοτάκη. Αυτά τα κρύπτεται όλα όμως. Δεν τα λέτε στον αέρα. Όχι, δεν τα λένε, γιατί τα κρύβουνε. Έτσι ακριβώς είναι. Πασχάλη μου, αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, κύριε Δεσποινά μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Μανώλη. Καλησπέρα και στον Σάκη Πιστοσκυλή από το Μακεδονία Θεσσαλονίκη Airport. Καλησπέρα στον Καρατζό, σε όλα τα παιδιά στην πρωτεύουσα της εκπομπής. Και πάμε σε ένα κομψότατο και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Αυτό είναι από Def Leppard. Το βρήκα, μάλιστα. Ωραία, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Ωρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στο Μαρσέλο. Και μόνο που λες για ονόματα αυτών των πολιτικών, σε έρχεται τάση για εμετό, με όλο το σεβασμό σε όλους. Και στο είπα και στο ξαναλέω, είμαστε η Κολομβία της Ευρώπης. Εντάξει. Τουλάχιστον να οικονομήσουμε κιόλας. Να είσαι γερός πάντα να τους τα λες στα μούτρα. Συντάσσομαι πλήρως, λέει ο Τζίμις. Γεια σου, Τζιμακό. Δεν ξέρω σε κανένα χαντάκι θα βρεθώ καμιά μέρα, κάτι. Θα κυκλοφορώ με πλαστές πινακίδες. Λες να με κάνουν τίποτα. Τι, όχι. Και μόλις με σταματήσει ο αστυνομικός, τι θα τον πω. Τι φαντάζεστε θα τον πω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Φίλε, για να μην του πάρω και το τηλέφωνο από το. Καταρχήν δεν το χτύπησα. Δεν θα το χτυπήσω τον αστυνομικό. Απλά θα πάρω το τηλέφωνο από το αυτή. Γιατί τα μιλάει εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο. Και το πω με ποιο δικαίωμα εσύ με σταματάς που μιλάς στο τηλέφωνο, την ώρα που οδηγάς. Αδίκημα στο αδίκημα. Άρα αδίκημα είσαι Δευτέρα. Βάλε πρώτη και ξεκίνα. Λοιπόν, αυτά. Καλησπέρα στο φιλαράκι με τον Παναγιώτη που θίγεται. Θίγεται. Έτσι, θίγεσαι. Σε πειράξαμε την κυβέρνηση. Εντάξει, ρε Παναγιώτη. Εμείς με την κυβέρνηση δεν έχουμε τίποτα. Η κυβέρνηση έχει με εμάς και προφανώς τα καλό παιδά της. Μετά από 5 μέρες έμαθες ότι ο Αυγενάκης έκανε τακτερδί τον υπάλληλο. Και το θράσος δεν είναι ότι έγινε. Το θράσος είναι οι δικαιολογίες που υπάρχουν. Αρκεί να μην φύγει από την καρέκλα των 10 χιλιάρικα. Με τα 10 χιλιάρικα, έλα ρε. Πάντα έτσι πρέπει να είναι, βούλα μου. Πάντα έτσι, βούλα μου. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Δευτέρη, μια ώρα με καθυστερείς, δε φιλάτε. Αγουερμάτε, είσαι η αιτία που δεν μιλάνε οι ακροατές, το ξέρεις. Λοιπόν, θα βάλω όριο. Εντάξει, πάμε. Παρακαλώ. Πασχαλάρα. Έλα ρε Παυλάρα, πού είσαι, αγόρι μου. Παύλο Σάικ. Πάκ, μην το βάζεις γιατί θα να λες Παύλος, θα γίνω αύριο ΠΑΟΚ, να πω εντάξει, γιατί οι πρωταθλητές είμαστε, τελικά, θα συνεχίσουμε κιόλας. Υπέγραψε. Ποιος ρε? Στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Ποιος ρε? Ξανά ο Άμραμπαντ. Φίλε, την άλλη φορά πάρτε και το Θωμά το Μαύρο. Φίλε, την μπάλα που έπαιξε ο Άμραμπαντ δεν την έπαιξε κανείς στην ΑΕΚ, τουλάχιστον. Είναι αλήθεια αυτό. Καλά, δεν είσαι και από τους πιο πλέον αξιόπιστους. Γιατί ο Ρονάλντο είναι 38 και παίζει. Γιατί να μην παίζει και ο Άμραμπαντ που είναι 38. Ναι, δεν κάνει τη δουλειά του Ρονάλντο ο Άμραμπαντ όμως. Κι εγώ είμαι 44 και. Και δεν ξέρεις. Ναι, αλλά σου είπα κάτι. Δεν κάνει ο Άμραμπαντ, δεν κάνει τη δουλειά του Ρονάλντο. Καλύτερος είναι ο Άμραμπαντ. Ακριβώς. Ποιος Ρονάλντο, δεν τον βλέπω τον Ρονάλντο. Σιγά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, Πασχαλάρα. Ένα λεπτό. Πολύ καλά είπες για την τώρα που φυγάδευσε το Χριστοφοράκο τότε. Φίλε, έχουν βγάλει νόμο, συγγνώμη λίγο γιατί ο κόσμος δεν το κατάλαβε ίσως. Έχει βγει νόμος που θα επιστρεφούν όλα τα κατασχεμένα του Χριστοφοράκου στον ίδιο. Χωρίς να έχει γίνει δίκη, φίλε. Λόγω παραγραφής. Δηλαδή είναι εκπληκτικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Σωστά μιλάς. Δεν θα γινόταν αυτό το αλυσβερίσι Γερμανίας δώρας και ελληνικής κυβέρνησης με τον Χριστοφοράκο, εάν δεν ήταν ο μπαμπάς του Χριστοφοράκου, κάποιος που ευεργέτησε πολύ τη Γερμανία στις μέρες της κατοχής. Εντάξει, αυτά τις λεπτομέρειες. Τα έχει πει ο κύριος Βασίλης. Εντάξει, λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτό όμως. Εγώ σου είπα, δεν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία. Εμείς θέλουμε να αυτός που κάνει κάποιο αδίκημα, ο οποίος ας πούμε τέλος πάντων υποπίπτει σε κάποια σφάλματα, να τιμωρείται. Δεν μπορώ να τιμωρήσω εγώ και αυτός να μην τιμωρείται. Αυτός επιβραβεύεται. Πώς? Δεν ήταν κάποιος τυχαίος υπουργός. Ήταν. Μπαμπάς του Χριστοφοράκου. Με φίλοι στην κατοχή, όλοι. Ρε εσύ Παύλο, εμείς δεν έχουμε ζήσει κατοχή έτσι. Στην κατοχή αυτοί όλοι οι προύχοντες, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, συνεργαζόταν. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Οι πλούσιοι μεταξύ τους συνεργάζονται. Με τα καθεστώτα. Τώρα, εντάξει, ωραία, λοιπόν, δεν είναι ο μοναδικός. Τώρα, για το φίλο που είπε για τα συλλαλητήρια και τη Μακεδονία και αυτά, ναι. Φίλε Πασχάλη, δεν έχω λείψει σε κανένα συλλαλητήριο. Το ξέρω. Μετά ρίχναμε και πήγαινα το βράδυ και φεύγαμε για πρωί για Αθήνα για να πάμε σε συλλαλητήρια. Λοιπόν. Εγώ, ξέρεις, το δηλώνω επίσημα και δεν είμαι ο Χάρης ο Γιαγκούλας να τρολάρω. Είμαι Κασιδιαρικός, το λέω, το έλεγα πάντα. Δεν το ξέρω. Αν βγει ο Κασιδιάρης και λάβει συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, δεν θα τον ψηφίσω. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν τρολάρω.
θα ψηφίσω το Μητσοτάκη η μέρα 25 ή η Τσίπρα, να εξαθλειώσει τελείως αυτόν τον άνθρωπο, τον Έλληνα που δεν λαμβάνει συμμετοχή στις εκλογές, που ψηφίζει αυτούς που ψηφίζει μες στη Βουλή τώρα. Θα ψηφίσω έναν από αυτούς, να τους τελειώσει όλους, να φύγει η πλέμπα και τις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Για να βρούμε λίγο ταβάνι και να πάμε λίγο προς τα πάνω. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Παύλο. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ κύριε Παύλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Πρωθυπουργός του κράτους που λέγεται Μπανανία και ήθελα να σας κάνω 2-3 δηλώσεις. Νομίζω. Βεβαίως, ελεύθερα. Καταρχήν, εκ των προτέρων δηλώνω ότι είμαι ένας κακός θεατρίνος σαν Πρωθυπουργός, που απευθύνω όμως ένα κοινό με πολύ χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και αδιάφορο για την πατρίδα και το λαό. Κυβερνάω με κάτι λαμόγια που το κράτος της Μπανανίας που έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από καιρό ή να είναι φυλακή. Βάζω τους κατοίκους της Μπανανίας να πληρώνουν δεκαπλάσια τη μεγαβατόρα από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και ενώ στην Ευρώπη καταργούν το ΦΠΑ σε ένα κάρο ήδη, στην Μπανανία από το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τα πεπόνια τα πάντα κρυβαίνουν κάθε 3 μέρες μαζί με τα καύσιμα. Από κάθε κατεύθυνση μπαίνουν επικίνδυνοι λαθρεπιβάτες κατά χιλιάδες κάθε εβδομάδα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετών. Και αυτό είναι επιτυχία. Σφάζουν κόσμο, ξυλοκοπούν αστυνομικούς, αλλά το κράτος της Μπανανίας τους συλλαμβάνει μόνο για λίγες ώρες και μετά τους αφήνει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας μέχρι να σφάξουν και εμάς και αν σηκώσουμε κεφάλι για αυτά που βλέπουμε να υποστούμε το οτιδήποτε. Το πρόβλημα είναι ότι με νόμο το 43-39 του 22 έχω δώσει απεριόριστα δικαιώματα όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των λαθρέων. Τους επιτρέπω την κυκλοφορία στο άρθρο 32 του νόμου 49-39 του 22. Τους επιτρέπω την κυκλοφορία των δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διανέμουν νόμιμα στη χώρα. Οι επιφυλάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 της Σύμβασης της Γενέβης και αφορούν τη χώρα μας δεν φύγονται. Το άρθρο 49 μιλάει για τη διαμονή και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Οι ετούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια. Και στο άρθρο 50, ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνή προστασία δεν κρατείται για το λόγο μόνο ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήρθε παράτυπα ή και παραμένει στη χώρα της Μπανανίας χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής. Nice. Και με το άρθρο 30, του παρέχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες, για τους, τους κατοίκους της Μπανανίας. Επίσης, ψυχοπαθείς ανώμαλοι κάνουν παρελάσεις με χορηγία του κράτους της Μπανανίας μέχρι να πιστούμε όλοι, να πιστείτε ότι υπάρχουν 22 φύλλα αντί για 2. Στα δε εθνικά θέματα της Μπανανίας γίνονται η μία προδοσία μετά την άλλη. Και η χώρα ξεπουλέται και μοιράζεται σε περιούσιους, σε μεμέτια, σε χαζογερμαναράδες. Και όλα αυτά με την ανοχή του κράτους της Μπανανίας, επειδή η δικαιοσύνη του κράτους αυτού είναι χειραγωγημένη. Ο ζυγός είναι πειραγμένος και γέρνει. Και γέρνει, καλέ μου κύριε Καμόρα, προς την πλευρά όλων ημών με ύψιλον που κυβερνούμε το κράτος της Μπανανίας. Μάλιστα. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω τη φωνή της ανιψιάς της Μαρί Λεπέν, της Μάριον Μαρεσάλ, που μοιράστηκε τη γνώμη για το σημερινό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Γιατί το κράτος μου, η Μπανανία, είναι ενταγμένο μέσα στο γενικό σύνολο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει λοιπόν η κυρία και τελειώνω. Κλείσε. Είμαι 34 ετών και κάθε μέρα ξυπνάω σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια ψηφιακή αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια οικονομική αποικία της Κίνας, μια δημογραφική αποικία της Αφρικής και γίνεται μια θρησκευτική και πολιτιστική αποικία Ωραία. Του Ισλάμ. Πράγματα καλή τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, έχουμε εθνικά μας θέματα σε αυτά. Μην πάμε στο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Να είμαστε λίγο κομψοί, παιδιά. Γεια σου, Πασκάλη. Γεια σου, Στέφανε. Και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια, κύριε Γιακούλα. Εντάξει, όχι ότι φοράει παντελόνια και κάτι έγινε. Όσο για ούτε η μάνα του δεν το πίστευε άμα έχεις ακούσει κάτι ντοκουμέντα βίντεο που έχει από τη μάνα του, τι λέει γι' αυτό να ναι, εντάξει, ξέρω αν τα έχεις ακούσει. Θα σας θυμηθώ πάντων. Θέλω να πω ότι αν ήθελε ο,
ο Σαμαράς και ο Καραμαλής να το ρίξουν, θα το ρίχνανε. Απλά καταλαβαίνουν ότι χάνουν τώρα και πάνε να αλλάξουν το παραμύθι, να μπουν αυτοί μπροστά για να μην χάσουν τους ψηφοφόρους πάλι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αυτό. Έτσι. Όχι ότι άμα θέλανε το ρίχνανε, δεν θέλουν να το ρίξουν. Άσε τι λένε τώρα. Εντάξει. Θα τον είχα ρίξει προπολού. Τι περιμένανε, να τα κάνει όλα αυτά και μετά να αρχίσουν να μιλάνε. Τέλος πάντων, όσο για το Μακεδονικό, εγώ έπαιρνα τα παιδιά, τον ένα τον έβαζα στους ώμους μου πάνω, τον άλλο τον είχα στο καρότσι, κατεβαίναμε σε κάθε πορεία και μας δείχναν τόσα τα κρυγόνα που το βράδυ τα παιδιά δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τα μάτια τους που φτύζανε. Τέτοιοι είναι. Βλέπανε ανθρώπους με καροτσάκια, με μωρά και ρίχναν τα κρυγόνα. Mm-hmm. Κατάλαβες φίλε. Next. Από τότε λέω, ποιος ο λόγος ρε φίλε. Ποιος ο λόγος. Τι να κάνουμε. Αφού κάποιοι θέλουν και τους πιστεύουν, θα τους πάρουν και τα σπίτια στο τέλος. Όλα θα τους τα πάρουν. Άστους. Αυτό που λες κι εσύ. Και 10 ευρώ η βενζίνη να πάει. Και 1000 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ούτως ή άλλως δεν έχω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Αυτοί να σκεφτούν όταν θα τα χάσουν όλα, μετά τι θα κάνουν. Εμείς που δεν έχουμε, μαθημένοι είμαστε. Αυτοί που έχουν όμως θα τους πονέσει πολύ. Πιο πολύ από εμάς θα τους πονέσει. Μάλιστα. Τα καλά σας, Πασκάλη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Στέφανα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασκάλη. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, ναι. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Τόσο το Θεό την παλεύουμε, προσπαθούμε. Πασκάλη, εγώ στα συλλαλητήρια δεν πήγα, αλλά τον καιρό που γινόντουσαν ήταν η χρονική περίοδος, τη δεύτερη φορά που ήμουν για 7 χρόνια στον δρόμο, άστεγος. Και τα έχω φάει όλα, να πούμε, τα κρυγόνα στη μάπα, θέλοντας και εμείς. Ναι, σπαθήσε μιλάω εσύ, να πούμε, να προχωράς κόντρα στον δρόμο τώρα και να τρως τα κρυγόνα, να πούμε, ανελέητα, αλήπητα. Άμα είναι με ένα τα κρυγόνο, φίλε, να κολώνεις, τότε μην βγαίνεις ούτε καν στο ραδιόφωνο και εσύ και ο καθένας. Γιατί, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν, δικαίωμα στην ελευθερία έχουν μόνο αυτοί που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. Okay, λοιπόν, παρακάτω. Για αυτούς που δεν ψηφίζουμε, το ποσοστό μεγαλώνει συνέχεια, γιατί είχες μια συζήτηση με τον προηγούμενο. Yeah. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτό το ποσοστό που μεγαλώνει είναι ένα ποσοστό το οποίο εν δυνάμει μπορεί να συσπηρωθεί και άμα τα πάρει στην κράνα, είτε μπορεί να ψηφίσει είτε να κάνει άλλα πράγματα. Οπότε δεν είναι ούτε άνθρωποι που αδιαφορούν αυτοί που δεν ψηφίζουν, ούτε άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν δικαίωμα για πολιτικό λόγο, ούτε... Είναι ο καθένας για την πάρτη του και όλοι έχουμε απειβδίσει, έτσι, από αυτά που γίνονται. Υπάρχει μια γενική ασυδοσία, αυτοί έχουν ξεψαρώσει. Απορώ να πούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο και υποτίθεται ότι συναναστρέπονται και αντικρίζουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανώτερου επίπεδου πολιτικού, νοητικού. Ναι. Δηλαδή εκεί πώς τι κουβέντες αλλάζουν, να πούμε, δεν τους φτύνουν καθόλου, να πούμε. Να μην ματιαχτούν. Να μην ματιαχτούν, ε. Δεν ξέρουν από μακάρι. Μια χάρη από τον κύριο Γιαγκούλα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα τον άκουσα να παρομοιάζει το Μητσοτάκη με τον Μέγα Αλέξανδρο. Σήμερα είπε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Κύριε Γιαγκούλα, σε θεωρώ ένα τζόκερ, δηλαδή έξυπνο άνθρωπο, αλλά κινείσαι, να πούμε, στο γκρι. Έτσι, θέλεις να τάξεις καλά και με τους δύο, εντάξει. Αλλά τώρα ο Αλέξανδρος και ο Θεός με τον Μητσοτάκη, δηλαδή, εντάξει, είναι και, ειλικρινά σου το λέω, με προσβάλλουν, να πούμε, αυτές τις κουβέντες να τις ακούω. Μάλιστα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασχαλή. Καλώς το Άλμπατρος. Γεια σου, ρε φίλε μου. Άμα σου Σάβα, πω... για να πάρουμε όλο τον κόσμο, 1-1,5 λεπτό ο καθένας. Πάμε. Εννοείται. Και άμα σου πω και κάνω κατευθείαν τοποθέτηση. Η Μαντό μας ακούει. Ορίστε. Η Μαντό μας ακούει για να βάλουμε το τραγούδι. Εννοείται. Αυτό, από εκεί θα ξεκινήσω. Επειδή είπες ελάχιστος ο χρόνος. Καταρχάς, ευχαριστώ για το. Μην ξεκινάς, πήγαινε κατευθείαν στα θέματά σου, γιατί σου είπα δεν έχουμε χρόνο, Σάβα. Ωραία, 48 δευτερόλεπτα θα μιλήσω.
το τραγουδάκι της φίλης μας της Μαντός και της θέλουμε και την αγάπη μας και χαιρετίσματα μέσα από την ωραία εκπομπή σου. Mm. Να μην το ξεχάσεις. Χθες έγινε έτσι μια offside τριπλέτα κατάσταση και κλείνω λέγοντας χόρτασα με αυτά που άκουσα. Πώς λέει, ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτο. Mm. Άρε νεοέλληνες, Αντώνη Σαμαράκης, όχι Αντώνη Σαμαράς, είπε η Ελλάδα μας, οι πετρελοπηγές της είναι ήλιος, θάλασσα και αρχαία. Η μισή Ελλάδα, όλη αυτή η. Ναι, αλλά η Ντορούλα είπε άλλα, ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε, δεν είπε. Όχι ο Σαμαράς. Όχι, η Ντορούλα, βρε, λέω, βρε. Ποια? Η Ντορούλα δεν είπε ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε και με τον πόλεμο. Καλά, ασχολείσαι με την Ντορούλα. Περίμενε τώρα για να μαθαίνει και ο κόσμος. Άκου λίγο τώρα. Ναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση η Ντόρα Πακογιάννη. Και κάνει κολοτούμπα για αυτά που είπε για την Ουκρανία. Για να καταλάβεις δηλαδή τι θέλουν να σου δώσουν να φας και τι τελικά τρως. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ότι δεν είναι έτσι όπως τα είπα ακριβώς και να σου διαβάσω ακριβώς, θα πάρω εγώ 30 δευτερόλεπτα Σάββα. Άκου λίγο. Λέει, τι κάνουν η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν έχει αντίπαλο, προσπαθεί να βρει έναν αντίπαλο. Βλέπει ΣΥΡΙΖΑ όποτε τη βολεύει. Τώρα έχει το Βελόπουλο, γιατί φοβάται την έκρηξη του κόσμου να πάει στο Βελόπουλο, ώστε όταν ο Βελόπουλος, θα σας το ξαναπώ, μάλλον θα σας το ξαναπώ, αν είναι δεύτερος ή τρίτος σε δημοσκοπήσεις, σούμπιτο θα φύγουν 30 βουλευτές και θα πάνε στο Βελόπουλο. Όπως την πάτησε το Πασόκ με τη ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Ντόρα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσει ο κύριος Βελόπουλος μια συζήτηση για την ιστορική αναδρομή του πολέμου στην Ουκρανία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν θα έπρεπε να είχαμε μπει σε αυτό τον πόλεμο. Δεν θα έπρεπε ως Ευρώπη και ως Δύση να είχαμε επιτρέψει την πολεμική μηχανή του Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία καταπατώντας τις συμφωνίες του Μίνσκ. Θα έπρεπε να είχαμε διαβάσει καλύτερα τις ρώσικες προθέσεις, μειώνοντας τις ενεργειακές εξαρτήσεις και οχυρώνοντας αποτελεσματικότερα αυτούς τους συμμάχους. Τα παραπάνω σε τίποτα δεν αμφισβητούν την αυτονόητη και απόλυτη αναγκαιότητα υποστήριξη της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο. Είπα εχθές, σκεφτείτε μια μικρή χώρα να δεχόταν εισβολή από μια μεγαλύτερη γειτονική της χώρα και η Ελλάδα να μην την υποστήριζε. Ο Βελόπουλος το παρέλειψε αυτό και ως γνωστόν η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Ξέχασε να πει η Μπακογιάννη τη θέση, ξέχασε να πει η Μπακογιάννη τη θέση της χώρας όταν το Ισραήλ επιτέθηκε και επιτίθεται συνεχομένα στην Γάζα, στη Λωρίδα και έχει αφανίσει τους Παλαιστίνιους όπως λοιπόν, μας βολεύει. Πολύ γνωστά και κατανοητά και συμφωνούμε. Δώσουμε 10 λεπτά να πω το εξής. Η Ντόρα και κάθε Ντόρα, το είπες προηγουμένως, το πορτοφόλι τους, τα λεφτά τους και την καριέρα τους. Από εκεί και πέρα, στον Αντώνη Σαμαρά και αυτόν τον σοφό ακαδημαϊκό που δεν ζει πλέον εδώ και 15-20 χρόνια. Είπε όλα αυτά τα ωραία στοιχεία και είπε και το άλλο, ότι κάποτε εδώ θα έρχονται οι τουρίστες και θα λένε ζούσαν Έλληνες. Ναι. Αν ο Έλληνας, ο νεοέλληνας δεν πάρει την τύχη στα χέρια του, που έστω να δώσει μια έσχατη μάχη σαν την άλλη της Κωνσταντινούπολης, σαν τη μάχη του Μαραθώνα, του 300 Λεωνίδα, να πέσουμε κάτω όλοι ξερί. Τουλάχιστον να δώσουμε αξιοπρεπονή μια τελευταία μάχη. Σάβα μου, κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Μέλλον. Καλό βράδυ, Σάβα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κομψή λίγο παιδιά, ένα λεπτό καθένας, ορίστε. Γεια σου Βασιάλα ρε. Καλώς την Πετροπέρδικα. Ένα λεπτό είπες, ένα λεπτό ήθελα. Πιο πολύ τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, την αγάπη μου στην Κυραδέσποινα, πρώτη φορά το λέω αυτό, αλλά είναι για σου Κυραδέσποινα, είσαι παλικάρινα. Τώρα για τον αυτό τι να πω ρε φίλε, για τον Αυγενάκη, ο άνθρωπος ήταν υπουργός αθλητισμού και έκανε προπόνηση στην πυγμαχία. Εντάξει, λογικό. Ερώτησή μου. Αυτά η Ντορούλα που είπε, η αδερφούλα τώρα, αδερφούλα μάνα δεν ξέρω, του Πρωθυπουργού, αυτά που είπε ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε, αφού είδε τι γίνεται στην Αμερική με τον Τραμπ, ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε. Αυτό δεν είναι λόγος να την διαγράψει ο Πρωθυπουργός. Εσύ άκουσες τι είπα προηγουμένως στη δήλωση της Ντόρα σήμερα? Όχι, δεν σ' άκουσα. Πού άκουγες? Τώρα, την ώρα που μιλούσα με το... Πριν από σένα μιλούσα με το Άλμπατρος. Και του διαβάζω τι είπε η Ντόρα σήμερα. Την κολοτούμπα της.
Καλό βράδυ, Πετροπέρτικα, είσαι ντεφορμέ. Παρακαλώ. Συμπολίτη μου. Έλα, συμπολίτη μου. Το Πασόκ. Είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Βεβαίως, δεν άκουσα λεπτομέρειες, ναι, ότι σχετικά με τον Αβγενάκη έβγαλε κάποια οργισμένη ανακοίνωση. Το Πασόκ. Ναι. Ήθελε να πει κάτι για τον Κουλουρί. Όχι, άλλο θέλω να πω. Για πες. Λοιπόν, να τους θυμίσουμε τη σφαλιάρα που έδωσε στον στρατιώτη ο υπουργός τους 28 Οκτωβρίου του 1981. Δεν θα αλλάξει κάτι για να τους το πούμε. Δεν έχει σημασία αν θα αλλάξει σήμερα, αλλά ο αναμάρτητος τελευταίος τον... Ναι. Λίθο Βαλέτο ίσως ή πρώτος. Λοιπόν, έλατε. Ο υπουργός του Πασόκ 28 Οκτωβρίου του 1981 στηλέσχη αξιωματικών στην καθιερωμένη δεξίωση εσφαλιάρισε τον στρατιώτη του, της στρατονομίας που του ζητούσε στοιχεία. Εκείνη σφαλιάρα όμως είναι προοδευτικά, δημοκρατικά, δικιά της είναι, και συνταγματικά. Ναι. Διαφωνάεις? Όχι. Καλό βράδυ, συμπολίτη μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα. Ορίστε. Χαίρετε. Γεια σας. Τελευταίος. Λευτέρη, ναι. Ναι. Πού είσαι? Έχω να κάνω μια διαπίστωση. Σας ακούμε. Και όλα τα ραδιόφωνα της πόλης πάσχουν από καλούς παραγωγούς να ξέρουν να βρίσκουν καινούργια μουσική. Τι θες να πεις με αυτό? Ήθελα να πω πολλά, αλλά τώρα να μην το... Ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μου. Τις χαλάμε και αύριο, ρε φίλε, γιατί όχι. Ναι, το αφήσουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, αλλά να ξέρεις ότι επειδή ακούω μουσική από διάφορα ραδιόφωνα και των Αθηνών και ανά τον κόσμο, έτσι, μουσικά η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω 328 χρόνια. Τελείωσε η Θεσσαλονίκη μουσικά. Υπάρχουν τόσο, εγώ δεν ασχολούμαι με τη μουσική, αλλά αν ακούσεις συγκεκριμένους, πώς το λένε, ανθρώπους, έτσι, ακούς μουσική και λες, ναι, και ύστερα πας και την ψάχνεις και βλέπεις ότι αυτές είναι οι τραγουδία που έχουν βγει την τελευταία δεκαετία, ας πούμε, έτσι, και εμείς εδώ χαμπάρι δεν έχουμε πάρει, έτσι, και γιατί το λέω αυτό, γιατί τις προάλλες άκουσα έναν, ένας που λέει, να χαρώ, πώς το λένε αυτόν εκεί, είναι στο σταθμό, πώς το λένε. Να χαρώ. Να χαρώ εγώ, έτσι λέει, είναι το μότο του. Α, για το Βραζιλιάνο. Α, μπράβο, ναι. Έχει κάτι μουσικές, ναι, κάτι μουσικές που βγαίνουν οι βρικόλακες από μέσα. Άμα ήταν τα βαμπύρια. Άμα ήταν βινίλιο. Πώς το λένε, ο δίσκος θα είχε κάνει αυλάκι σε αυτό που περνάει το αλέτρι, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, κλείσε τέρας. Καλύτερες μουσικές και λέω πίσω, όχι άλλο κάρβουνο. Πίσω μου σε έχω, Σατανά, γεια, κλείσε τέρας, έτσι, κλείσε. Γεια μας. Λοιπόν, γεια μας και με γεια μας. Να δώσουμε τελευταίες καλησπέρες και να πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια. Καλησπέρα στην κυρία Λίτσα με υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη μας. 20 Ιουλίου έχει σε διάφορα χωριά της Έδεσας και λοιπές εκδηλώσεις με διάφορα αδερφά σωματεία από τα Σκόπια. Ξέρεις, όλοι αυτοί που μιλάνε μακεντόνσκι τη γλώσσα των παππούδων τους. Και καλεσμένοι πάντα διάφοροι βουλευτές καλεσμένοι. Βλέπε τζάκρι να σέρνουν το χορό. Ντομπερντάν, κάκοση κολέγκα. Μάλιστα. Κύριε Βαγγέλη μας, έτσι είναι σκληρή πραγματικότητα. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Και στον Στάθη τον Παπαδόπουλο. Και στον Νίκο τον Γκρέκο. Πει λέει αυτό, όχι, δεν θα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν κάνει να τα λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ο Λευτέρης Μανιάς ξέρει καλύτερα από μένα, δηλαδή πότε θα τα πούμε. Έτσι, γιατί κάνει τον ηχολήπτη, έτσι, τον τεράστιο ηχολήπτη αυτό. Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα από την Έδεσα με την χαλαζοχτυπημένη, που σημαίνει δεν θα φάμε καλά νεκταρίνια από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Και. Σας αφήνουμε με τραγουδάρα αφιερωμένο στην εξαιρετική κυρία Μαντώ μας. Γεια σας.
I never meant to call